Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανεξέλεγκτη μένεται η φωτιά που ξεκίνησε από τα Δερβενοχώρια, σαρώνοντας τα πάντα στο πέρασμά της εδώ και σχεδόν 24 ώρες. Το μέτωπο που εκτείνεται σε μια τεράστια έκταση πολλών χιλιόμετρων έφτασε μέχρι τον οικισμό Νέα Ζωή στην είσοδο της Μάνδρας. Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση και στους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος και Ίστμια στο Λουτράκι, όπου η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το 112 ήχησε αρκετές φορές. Περιοχές εκενώθηκαν, ενώ ένα πυκνό, βαρύ στρώμα καπνού έχει σκεπάσει τα πάντα στο δρόμο της φωτιάς. Έχουμε συνδεθεί με τη Φωτεινή Νάσου στη Μάνδρα, τη Γεωργία Λαγού στα Δερβενοχώρια, τον Θάνο Κλονόπουλο στη Νέα Ζωή και την Άννα Νικολάου στα Ίστμια και έναν οικισμό στο Λουτράκι. Μαζί μας είναι και ο μετεωρολόγος μας Τάσος Αρνιακός. Η εικόνα αρκετές φορές ήταν πραγματικά απελπιστική. Οι αστυνομικοί περνούσαν πόρτα-πόρτα για να δουν αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι ή έκοβαν κάγκελα και άνοιγαν πόρτες με λωστούς, ακόμη και τανάλιες για να σώσουν εγκλωβισμένα ζώα. Για να ξεκινήσουμε με το Θάνο Κλονόπουλο. Θάνο. Και βρισκόμαστε, Ρίτσα, στην Παλαιά Εθνική Οδό και μπορείτε να δείτε, είμαστε σε ένα από τα μέτωπα της μεγάλης φωτιάς που έχει ξεσπάσει από εχθές. Και κοιτάξτε πόσο μεγάλη είναι η φλόγα, πόσο μεγάλο είναι το συγκεκριμένο μέτωπο. Και αυτό που προσπαθεί τώρα ο άνθρωπος, ο εθελοντής μόνος του, μία μάνικα, είναι να μην περάσουν οι φλόγες απέναντι. Γιατί απέναντι ακριβώς υπάρχουν οικισμοί. Είμαστε κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Σωτήρα και βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το συγκεκριμένο μέτωπο. Οι φλόγες είναι πάρα πολύ μεγάλες και φουντώνουν συνέχεια, καθώς υπάρχουν εδώ πολλά δέντρα και πολλά ξερό. Πέρασε απέναντι, δυστυχώς βλέπετε, άρπαξε το συγκεκριμένο δέντρο φωτιά. Ο αέρας το κατευθύνει προς τα μέσα, προς τη Μάνδρα, προς τους σεισμούς και άλλους. Δεν γνωρίζω ακριβώς τι βρίσκονται κοντά μας. Μας είπαν όμως εδώ οι άνθρωποι ότι υπάρχουν σπίτια. Όσο και να προσπαθεί τώρα οι δύο εθελοντές εδώ πέρα, είναι πολύ δύσκολο να θέσουν αυτό το μέτωπο μόνοι τους. Ήρθαν, δεν έχουν περάσει ένα μέσα. Θέλουμε βοήθεια! Θέλετε βοήθεια προς το πανόραμα! Ωραία. Βλέπετε, στέλνουν και τα μηνύματά τους. Βλέπετε, στέλνουν και τα μηνύματά τους, θέλουν βοήθεια. Αυτό, ναι. Προς το πανόραμα θέλουμε βοήθεια. Ποια περιοχή είναι εδώ πέρα, κύριε. Εδώ, που να ξέρω. Πέρασε απέναντι. Πριν το πανόραμα μας πέρασε, παιδιά. Μόνοι μας είμαστε, δεν μπορούμε. Είστε μόνος στο σημείο του τώρα, ιδιωτικοί, είμαστε όλοι εθελοντές. Εχθές το βράδυ ήμασταν 5 περιβεστικά εδώ, ήρθαμε από τον Κουβαρά εθελοντικά και μια περιβαστική του Τόλου, για να κατουράει. Καταλαβαίνετε λοιπόν, μόνοι τους οι άνθρωποι εδώ πέρα. Το έχουμε στείλει το μήνυμα. Το έχουμε στείλει. Ναι, Θάνο, καταλαβαίνουμε. Πρέπει να είστε έτσι, πως θα το δούμε και στη συνέχεια με τον Μανώλη Ασαριώτη. Έχω την αίσθηση ότι είστε στην περιοχή του Αγίου Σωτήρα, εκεί. Το πανόραμα είναι λίγο πιο πάνω. Κάνει έκκληση λοιπόν και σε άλλες ομάδες εθελοντών να πλησιάσουν με ό,τι έχουν, με όποιες υδροφόρες, για να μην φύγει η φωτιά. Βλέπουμε ότι είναι αρκετά μέτρα κάθε φλόγα. Είναι πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Είναι επικίνδυνο. Εδώ έκαψε ό,τι είχε να κάψει και έχει περάσει απέναντι. Καίγεται και ο στήλος της ΔΕΗ. Ακόμα και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και να βρισκόμαστε κοντά. Και έχει περάσει απέναντι, που βλέπετε πόσο πράσινο υπάρχει. Το συγκεκριμένο πράσινο λοιπόν έχει αρπάξει φωτιά και το συγκεκριμένο σημείο. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος εθελοντής μόνος του δεν ρίχνει νερό, αλλά τι να σβήσει. Σβήνει σε ένα σημείο, ανάβει κάπου αλλού. Επικρατούν εδώ πέρα άνεμοι πάρα πολύ ισχυροί. Όπα, Παναγιώτη, επειδή δεξιά μας πάλι φουντώνει η φλόγα, να πάμε λίγο πιο πίσω, να απομακρυνθούμε κι εμείς. Μας φωνάζει και εδώ ο άνθρωπος ο εθελοντής, να πάμε και εμείς και πιο πίσω. Παντού έχει φωτιά. Παντού υπάρχει εδώ φωτιά. Είναι ένα μέτωπο πάρα πολύ μεγάλο. Χρειάζονται και, όπως μας λένε, και ένα αέρια μέσα. Και κατευθύνεται προς τον Άγιο Σωτήρα που είπες και εσύ, την εκκλησία που υπάρχει. Ναι, αυτή την περιοχή. Βλέπετε, εκεί πάρτε μια ανάσα πάνω, μετακινηθείτε κι εσείς, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε οι φλόγες φτάνουν προς το δικό σας σημείο. Για πάμε και στην Φωτεινή Νάσου. Φωτεινή. Κατεβαίνουμε τώρα, Ρίτσα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο δρόμο μέσα στην καρδιά της Μάνδρας που οδηγεί στο μοναστήρι της Γόργο Επικόου. Αυτός ο δρόμος λοιπόν λίγο πριν είχε κλείσει, καθώς η φωτιά είχε φουντώσει και δεν είχε εμφανιστεί πυροσβεστικό όχημα. Χάρη στις προσπάθειες, τις μεγάλες προσπάθειες των κατοίκων εδώ της περιοχής που εκλιπαρούσαν για βοήθεια,
Έφτασε εδώ ένα πυροσβεστικό όχημα, κατάφερε να ανακόψει την πορεία της φωτιάς, να μην περάσει δηλαδή στην αντίθετη πλευρά του βουνού. Όμως τελείωσε το νερό, η υδροφόρα δεν έφτασε μέχρι εδώ, δεν υπήρχε διαθέσιμη υδροφόρα για να κάνει ανεβοθιασμό το πυροσβεστικό όχημα, με αποτέλεσμα να φύγει το πυροσβεστικό όχημα, να αναζητήσει κρουνό για να επανέλθει. Είναι ένα δάσος, ένα παρθένο, πευκόφυτο, μια περιοχή μοναδικού κάλους μέχρι χθες. Που... Όμως βλέποντας τη φορά του ανέμου από νωρίς μου έλεγαν ότι αυτή η περιοχή κινδυνεύει περισσότερο από όλες μέσα στον νησιωτικό ιστό, μέσα στην καρδιά της Μάνδρας. Και πράγματι ανεβαίνοντας προς το μοναστήρι γίναμε μάρτυρας αυτής της εικόνας καταστροφής, απελπισίας και απόγνωσης. Τι να σας πω, για τους δεκάδες εθελοντές, τους πολίτες, τους δημότες που έρχονται να σώσουν τα ζώα, που βάζουν, που φωνάζουν, που στήρονται στο χώμα για να βρουν ζωή και να την γλιτώσουν από την πύρινη λέλαπα. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου με τη φωτιά που λένε δεν παίζεις, εδώ στο ρεπορτάζ αποδεικνύεται λεπτό-λεπτό. Δηλαδή πάνω που κατασβήνουν, πάνω που σβήνει η φωτιά, μόλις ένας δυνατός αέρας, ένας αμέσως φουντώνει η ρίζα. Δεν μπορείς να προβλέψεις πού θα την κατεύθυνση της φωτιάς. Δεν μπορεί να την προβλέψει ούτε την ταχύτητά της. Ερχόμαστε, κύριε, ερχόμαστε. Ναι, απομακρυνθείτε με τον Μάριο. Φωτεινή, απομακρυνθείτε κι εσείς. Ερχόμαστε, κύριε. Για... βλέπεις, δεν υπάρχει καμία πρόσβαση στο μοναστήρι. Δεν υπάρχει πια καμία πρόσβαση. Έγινε κένωση, βέβαια. Ναι, θα το δούμε στη συνέχεια. Έχει κενωθεί το μοναστήρι, αλλά προφανώς δεν μπορείτε να συνεχίσετε κι εσείς από εκεί. Για να πάμε και στη Γεωργία. Γεωργία. Πραγματικά μια επίγεια κόλαση, κόλαση του Βάντι. Επίτρεψέ μου να σου πω, Ρίτσα, βρισκόμαστε εδώ στην παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας Θιβών. Πραγματικά η φωτιά, όλο το μέτωπο βρίσκεται μπροστά μας. Βρίσκεται αριστερά, πέρασε την παλαιά Εθνική Οδό το μεσημέρι, Ρίτσα, και μετά, εδώ και λίγες ώρες, κατακαίει στη δεξιά πλευρά. Κατακαίει ό,τι υπάρχει. Τώρα θα επιχειρήσουν οι άνδρες της πυροσβεστικής σε συνεργασία με τις ρουμανικές δυνάμεις που κατέφθασαν από την Ρουμανία πριν από λίγες ώρες και ήρθαν εδώ κατευθείαν στο μέτωπο. Μπορείτε να δείτε, νομίζω η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική, μια καταιγίδα από κάφτρες. Αυτός ο δρόμος οδηγεί, Ρίτσα, στη νέα ζωή, σε αυτό τον οικισμό. Κανείς δεν μπορεί να περάσει. Βρίσκονται εδώ και οι άνδρες της πυροσβεστικής και της αστυνομίας και θα προσπαθήσουν τώρα. Τώρα προσπαθούν να κάνουν την κατάσβεση οι άνδρες Ρουμάνοι. Βλέπετε το πλήθος κόσμου που βρίσκονται εδώ. Είναι άνθρωποι, είναι κάτοικοι εδώ από την Αγία Σωτήρα που αυτό φοβούνται. Και το μεγάλο στίχημα είναι να μην περάσει ο οικισμός μέσα, να μην περάσει. Ήδη είχε δοθεί εντολή εκένωσης πριν από λίγες ώρες να φύγουν οι πολίτες. Βλέπετε, φορούν τις μάσκες, πραγματικά τα δεδομένα αλλάζουν ώρα με την ώρα, λεπτό με το λεπτό. Η φωτιά πρωταγωνιστεί και κατακαίει τα πάντα. Είναι ένα ιδιόμορφο μέρος εδώ, Ρίτσα, με ιδιαίτερο ανάγλυφο, παρθένο δάσος, δέντρα. Υπάρχουν και διάσπαρτα σπίτια και τώρα θα γίνει η πρώτη προσπάθεια. Είμαστε, να καταλάβετε, λίγα λεπτά. Όχι λίγα λεπτά, συγχωρέστε με, είμαστε λίγα μέτρα από τον οικισμό. Εδώ απειλούνται τα πάντα. Θα είναι μια δύσκολη νύχτα, δίνουν οδηγίες. Ήδη πριν από λίγες ώρες έφτιαγναν τις εγκαταστάσεις, τις γραμμές άμυνας. Έχουν φτιάξει τρεις γραμμές άμυνας. Μία στην άκρη εδώ της παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας Θιβών, μία μέσα στο χωριό και μία προς το τέλος, έτσι ώστε να μπορέσουν να περιορίσουν τη φωτιά. Πραγματικά πολύ δύσκολο έργο. Νομίζω πως αυτό το μέτωπο θα μας απασχολήσει πολύ σήμερα. Προβληματίζει πολύ εδώ τους άνδρες της πυροσβεστικής. Οι αιστείες είναι πάρα πολλές. Πραγματικά δεν ξέρουν από πού να το πιάσουν, από πού να το οριοθετήσουν. Και αυτή είναι η επικινδυνότητα αυτής εδώ της φωτιάς. Πως όταν υπάρχει κατάσβεση, μετά από λίγη ώρα, πραγματικά οι ύπουλες αιστείες δίνουν τις μεγάλες φλόγες. Αυτή την πυρκαγιά. Τώρα προσπαθούν να σας πω πως έχουν γίνει και αρκετοί απεγκλωβισμοί. Εδώ κάτοικοι οι οποίοι αρνούνταν να εκενώσουν, να φύγουν από τον οικισμό Πουρνάρη, από τον οικισμό Πανόραμα και από την Αγία Σωτήρα.
πήγαιναν βήμα-βήμα. Θα γίνει η πρώτη επιχείρηση. Περιμένουμε. Τι περιμένετε, παρακαλώ. Περιμένουμε. Έχουμε οργανώσει την άμυνά μας εδώ, πρώτη ζώνη άμυνας εδώ. Όσο πάμε πιο πίσω, αν χρειαστεί να υποχωρήσουμε, θα υποχωρήσουμε. Είναι δύσκολο το μέτωπο. Θα καταβάλουμε όλες τις δυνάμεις μας εδώ, μήπως μπορέσουμε να το ανακόψουμε. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Καλό κουράγιο. Ο Άνδρας, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής. Αυτά είναι τα λόγια που μας είπε τώρα. Αυτό φοβούνται. Να σημειώσουμε την ίδια ώρα πως έχουν γίνει και κενώσεις σε μοναστήρια, σε δύο μονές, αλλά έχουν γίνει και κενώσεις σε σπίτια, Ρίτσα. Πόρτα-πόρτα πήγαιναν οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί, να βγάλουν τον κόσμο, να φύγει, για να μην κινδυνεύσει. Κατανοούν όλοι ότι δεν μπορεί ο κόσμος να διακινδυνεύσει τη ζωή του. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι, και αυτό μας έλεγαν και οι άνδρες της αστυνομίας, πως υπάρχουν περιουσίες. Αυτό που μας μεταφέρεται εδώ από το δύσκολο μέτωπο στα Δερβενοχώρια είναι πως θα είναι ένα μέτωπο που θα απασχολήσει. Τώρα στείνουν την γραμμή άμυνας, αυτό που μας είπε και ο πυροσβέστης. Υπάρχουν υδροφόρες, τα πυροσβεστικά. Είναι η δεύτερη φορά που συνεργάζονται. Οι Ρουμάνοι πυροσβέστες, Ρίτσα, είχαν έρθει και πέρσι στην χώρα μας. Στις μεγάλες φωτιές είχαν συνδράμει, είχαν βοηθήσει. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, θα μείνουν εδώ στην Ελλάδα για ένα μήνα. Θα προσπαθήσουν να συνεργαστούν. Ελπίζουμε να μην έχουμε άλλα μέτρα. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι αυτό που μας περιέγραψες και εσύ και ο επικεφαλής εκεί των ανδρών της πυροσβεστικής, ότι πια την περιμένουν τη φωτιά. Από ένα σημείο και μετά δεν μπορούν να προχωρήσουν. Κυριολεκτικά η εικόνα που μας στέλνετε με τον Δημήτρη Γκρούμπα, έχει καλυφθεί ο ουρανός, δεν έχει κρυφτεί ο ήλιος από το τεράστιο αυτό σύννεφο που έχει δημιουργηθεί και προφανώς έχουν δημιουργήσει τρεις γραμμές άμυνας. Φεύγουν τα πυροσβεστικά, είναι και εθελοντές, είναι και σύλλογοι, ναι, προσπαθούμε και εμείς. Έρχονται προς εσάς τώρα, πια δεν είναι και δεν έχει νόημα. Εδώ. Νομίζω πως βλέπετε το μεγάλο μέτωπο, Ρίτσα, πλησιάζει. Πραγματικά θα κάνουν ό,τι μπορούν με ό,τι μέσα έχουν. Είναι από τα δύσκολα μέτωπα, τα ανεξέλεγκτα μέτωπα. Πραγματικά σφίγγεται το στομάχι σου βλέποντας αυτή την πύρινη λέλαπα να κατακαίει τα πάντα. Είναι αρκετά δύσκολο και το ερώτημα είναι, αυτό που μας απασχολεί είναι πως μέσα σε λίγα λεπτά όλα έγιναν παρανάλωμα. Να σας πω πως το θερμικό φορτίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι αδιανόητο όλο αυτό που σημαίνει, γιατί μοιάζει πραγματικά να μην έχει τέλος. Και φανταστείτε την αγωνία και την αγανάκτηση, αλλά και την οργή των κατοίκων, να βλέπουν τις ρίζες τους, να βλέπουν τα μέρη τους να πνίγονται μέσα στη φλόγα. Είναι ένας εφιάλτης δίχως τέλος. Εκεί που νομίζεις πως είναι μία εστία, που είναι υπό έλεγχο, εκεί έρχεται ο αέρας, δυναμώνει τα πάντα και μπορεί να δημιουργήσει κι άλλες εστίες, ύπουλες εστίες. Και αυτό το βλέπουμε εδώ και 24 ώρες. Διότι και αυτό το βλέπουμε και με τη βοήθεια του Δημήτρη Γκρούμπα, Γεωργία. Πόσο ταχύτατα προχωράει ο καπνός, πόσο γρήγορα εξαπλώνεται η φωτιά. Γι' αυτό θα μείνουμε πάντα συνδεδεμένοι μαζί σου για να δούμε αυτές τις προσπάθειες αναχέτησης και αυτές τις τρεις γραμμές άμυνας που έχουν δημιουργήσει οι πυροσβέστες, Έλληνες και Ρουμάνοι. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όμως κηρύχθηκε και ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων για 6 μήνες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες. Θα μας πει περισσότερα η Άννα Νικολάου που βρίσκεται στην περιοχή, Άννα. Αρχικά, Ρίζα, να σου πω ότι πριν από λίγο ήχησε το 112, όπου λέει ότι όσοι βρίσκονται στην περιοχή Γλυκιά Ζωή να εγκαινώσουν τώρα προς Αγίους Θεοδόρους. Πριν από λίγο, πριν από περίπου μία ώρα, είχαμε μία αναζωπήρωση εδώ στο Λουτράκι, όπου πραγματικά μέσα σε λίγα μόλις λεπτά άρχισε να κατακαίει το πυκνό δάσος. Ήταν μέσα στο δάσος, δεν ήταν κοντά σε οικισμό. Σε λίγα δευτερόλεπτα η φωτιά κατέβαινε προς τα κάτω, το πυρήνο μέτωπο εξαπλώνονταν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν βοηθάει καθόλου ο καιρός, έχει ανέμους στην περιοχή. Βλέπουμε τώρα με τη βοήθεια του Ιάκωβου Σταυρίνη και της Ελένης Μάνου τις φλόγες μέσα στα δέντρα, μέσα στο δάσος. Όταν ήρθαμε που ήταν μια μικρή φλόγα, Ρίτσα, πραγματικά ήταν ένα καταπράσινο τοπίο και τώρα υπάρχει μόνο καπνός τριγύρω. Είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές οι εικόνες. Όπως είπες, κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτου ανάγκη στο Λουτράκι από τώρα και
για 6 μήνες. Η κατάσταση εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολη. Νωρίτερα το μεσημέρι φαινόταν ότι είχε ηρεμήσει η κατάσταση, ότι υπήρχαν μόνο κάποιες μικρές διάσπαρτες εστίες. Δεν υπήρχε κάποια μεγάλη πυρκαγιά και ξαφνικά με αυτή την αναζωπήρωση έγινε πάλι ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Όπως είπαμε, είχε σε πριν από λίγο το 112 εδώ στους κατοίκους της περιοχής για την εκένωση του οικισμού Γλυκιά Ζωή, όπου ζητά από τους κατοίκους να μεταφερθούν προς τους Αγίους Θεοδόρους. Και από ό,τι καταλαβαίνω, Άννα, με βάση την εικόνα που μας στέλνει ο Ιάκωβος και η Ελένη, συνεχίζονται και οι ρήψεις νερού με τα εναέρια μέσα. Ναι, Ρίτσα, δεν έχουν σταματήσει. Όση ώρα βρισκόμαστε εδώ, συνεχώς γίνονται ρήψεις νερού από εναέρια μέσα. Επιποδώς βρίσκονται και οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αυτοδιοίκησης. Βλέπετε τώρα τις φλόγες, πόσο ψηλά φτάνουν, πόσο πολύ καίνε αυτό το πυκνό, το παρθένο δάσος. Παντού υπάρχουν φλόγες. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά από το σημείο που ξεκίνησε άρχισαν να εξαπλώνονται περιμετρικά και αυτό λόγω των ανέμων. Νωρίτερα είχαμε και βροχή από στάχτη λόγω της πυρκαγιάς που κατακαίει αυτή την ώρα την δασική έκταση εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε. Να σου πω ότι ακριβώς πίσω μας είναι ένα σπίτι το οποίο είναι πολύ κοντά στην πυρκαγιά και οι κάτοικοι δεν το έχουν εγκαταλείψει. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε μαζί τους και μας είπαν ότι εμείς δεν εγκαταλείπουμε την περιουσία μας, θα μείνουμε εδώ για να τη σώσουμε. Δεν θέλουν να φύγουν με τίποτα. Δεν υπάκουσαν στις αρχές που νωρίτερα το μεσημέρι τους είχαν πει να απομακρυνθούν από τον οικισμό. Βρέχουν το σπίτι με νερό, με λάστιχα, αδειάζουν κουβάδες. Βλέπουμε τώρα τους πυκνούς, μαύρους καπνούς, που σημαίνει ότι κατακαίει η πυρινρέλα από αυτή την ώρα το δάσος. Η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη, ακούμε και τις εναέριες δυνάμεις να βρίσκονται κάπου εδώ. Δεν μπορούμε να τις δούμε λόγω του πυκνού και έντονου μαύρου καπνού που έχει δημιουργηθεί από την πυρκαγιά και η δασική έκταση. Η κατάσταση είναι δύσκολη, επιποδώς βρίσκονται πήγες και εναέριες δυνάμεις και δεν βοηθάει καθόλου καιρό. Βλέπουμε τώρα ακούμε τώρα εναέριες δυνάμεις να πλησιάζουν. Θεωρώ ότι το ακούτε κι εσείς, με τη φωτιά να εξαπλώνεται και να ξεπηδάει σε διάφορα σημεία εδώ στο δάσος. Βλέπουμε τώρα πόσο κατεβαίνει όλο και πιο κάτω. Πλησιάζει εδώ το σημείο όπου βρισκόμαστε, κατακαίει το δάσος, είναι τεράστιες οι φλόγες που ξεπηδούν από το... Ναι, είναι πραγματικά, βλέπουμε την πυρκαγιά, τις εικόνες που μας στέλνετε με τον Ιάκωβο και την Ελένη. Το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε χθες το απόγευμα στα Βερνοχώρια κινείται ανεξέλεγκτα, αναγκάζοντας κατοίκους οικισμών να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για να γλιτώσουν. Δυστυχώς ο άνεμος δεν είναι σύμμαχος των δυνάμεων πυρόσβεσης. Οι ρεπόρτερ του Αντένα βρέθηκαν σε σημεία όπου οι πολίτες αναγκάστηκαν να αφήσουν πίσω τους τα πάντα. Αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί απεγκλώβησαν ένα μωρό παιδί που βρίσκεται το σπίτι του σε απόσταση αναπνοής από τη φωτιά. Εδώ δεν είναι το μοναστήρι, παιδιά. Όχι, το μοναστήρι ήταν και κάτω που ήμασταν. Και πού πάμε τώρα? Εδώ μπροστά μας, 500 μέτρα σαν πίσω. Η αστυνομία μας κατέβασε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει φτάσει φωτιά εδώ στο δρόμο, στο 1 χιλιόμετρο. Και δεν έχουμε δει ένα πυροσβεστικό. Ούτε ένα πυροσβεστικό, ούτε αεροπλάνο δεν έχει περάσει. Θα καεί όλη η μάντρα. Η ώρα είναι 12:30. Η φωτιά στα Δερβενοχώρια μένεται και επεκτείνεται με μεγάλη ταχύτητα. Βρισκόμαστε στον οικισμό Πουρνάρη,
που μόλις πριν από λίγα λεπτά οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα 112 να εκενώσουν τον οικισμό. Εφιαλτικές στιγμές για τους κατοίκους στη βορειοδυτική Αττική. Το πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από την καρδιά των Δερβενοχωρίων αργά χθες το απόγευμα μενόταν ανεξέλεγκτο όλη τη νύχτα, καίγοντας παρθένο δάσος. Οι φοβοί των πυροσβεστών δυστυχώς βγήκαν αληθινοί. Τα ξημερώματα, οι φλόγες είχαν δημιουργήσει ένα μέτωπο άνω των 10 χιλιόμετρων και με σύμμαχο τον άνεμο κινούνταν νότια, καταστρέφοντας τα πάντα. Το μεσημέρι οι φλόγες κατέβηκαν χαμηλά, απειλώντας τους οικισμούς που βρίσκονταν περί της λεωφόρου Τιτάν και της παλαιάς εθνικής οδού Μάντρα Στιβών. Με συνεχή μηνύματα στο 112, οι αρχές ενημέρωναν τους κατοίκους για το τι έπρεπε να κάνουν ώστε να μην κινδυνεύσουν. Στα Παλαιοκούντουρα, αστυνομικός απομάκρυνε ένα μπιτσιρικά από το σπίτι του, το οποίο απειλούνταν από τις φλόγες. Μερικά λεπτά αργότερα οι γονείς του εγκατέλειψαν την εστία τους με το αυτοκίνητό τους. Οι φλόγες κύκλωσαν τη μονή της Βαγγελίστρας λίγο έξω από τη Μάνδρα. Κάποιες από τις μοναχές έψαλαν σε μια προσπάθεια να σταματήσει το κακό. Οι αστυνομικοί τους ζήτησαν να εγκαταλείψουν το ησυχαστήριό τους για να σωθούν. Μόνο τους μέλημα να διασωθούν τα ιερά λείψανα της μονής, φυλαγμένα από αιώνες σε λάρνακες. Σε κίνδυνο οι άνθρωποι αλλά και τα ζώα. Ειδικοί από φυλοζωικά σωματεία βρίσκονται στους οικισμούς που κινδυνεύουν με σκοπό να διασώσουν τα τετράποδα, φίλοι των ανθρώπων κι αυτά. Είναι δύσκολη, είναι πιο δύσκολη από κάθε άλλη φορά. Και άλλες φορές έχει πια σκοτεινή, αλλά τώρα είναι τα πράγματα δύσκολα. Έφυγαμε και την πρώτη φορά που είχε τη φωτιά την πολύ. Προσπαθούμε να σώσουμε την περιουσία μας. Δεν θα φύγετε? Όχι, κορίτσι μου, δεν φεύγω. Δεν φεύγω, δεν θα κάτσω. Μόνος μου το έχω ξεκινήσει 27 χρονών. Ξεκίνησα, είμαι 63 και ακόμα παιδεύομαι. Εδώ, τουλάχιστον εδώ να καίγεται. Η φύση δείχνει τη δύναμή της. Η φωτιά, παρά την τεράστια κινητοποίηση που έχει γίνει, δεν σταματά να κατακαίει ό,τι βρει στο δρόμο της. Στο άλλο μέτωπο τώρα, στις 12 το μεσημέρι, οι κάτοικοι κλήθηκαν να εκενώσουν τους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος και Πανόραμα στο Λουτράκι. Λίγη ώρα μετά, όπως θα δείτε, η φωτιά πήρε τρομακτικές διαστάσεις. Η κόλαση στον Άγιο Χαράλαμπο στο Λουτράκι. Οι φλόγες καταπίνουν σπίτια και δάσος. Η φωτιά στον Άγιο Χαράλαμπο μέσα σε λίγα μόλις λεπτά πέρασε τις ράγες του τρένου και κατευθύνεται προς την Εθνική Οδό. Στις 12 το μεσημέρι, με μήνυμα στο 112, οι κάτοικοι κλήθηκαν να εκενώσουν τον Άγιο Χαράλαμπο και το Πανόραμα. Ξενυχτήσαμε στη θάλασσα όλη νύχτα. Ναι. Τι να κάνουμε τώρα, ήρθαμε εδώ, μας λένε πάει να ξαναφύγουμε. Λίγη ώρα μετά την προληπτική εκένωση του οικισμού του Αγίου Χαραλάμπου, η φωτιά πήρε τρομακτικές διαστάσεις, απειλώντας τον οικισμό με εναέριες δυνάμεις να κάνουν συνεχείς ρήψεις νερού. Δεκάδες σπίτια, αποθήκες και αγρικίες έχουν καεί ολοσχερός ή έχουν υποστεί ζημιές. Έβλεπα παντού και έκανε κεράκια, κεράκια. Τα κεράκια, κεράκια αυτά ήταν οι κορμοί οι οποίοι είχαν μείνει. Γιατί να μην πάνε να τα σβήσουν. Πυροσβέστες και εθελοντές δίνουν μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Η ατμόσφαιρα αποπνικτική, εικόνες αποκαρδιωτικές. Αγρότες προσπαθούν να σώσουν τα ζώα τους. Τα ζώα τα σώσα, μόνο σκότες. Οι σκότες έχουν καεί εδώ μέσα. Βρισκόμαστε στον οικισμό Κατουνίστρα Λουτρακίου. Αυτό που βλέπετε πίσω μου πριν ήταν ένα τροχόσπιτο και τώρα από την πύρινη λέλαπα έγινε μια άμορφη μάζα σιδερικών. Η φωτιά έφτασε στα Ίσθμια, όπου και εκεί έκαψε σπίτια και αυλές. Οι εναερίτες μετά το πέρασμα της φωτιάς κάνουν αγώνα προκειμένου να επιδιορθώσουν τις βλάβες. Οι κάτοικοι έζησαν μια εφιαλτική νύχτα μακριά από τα σπίτια τους, αγωνιώντας για την τύχη τους. Πριν μια εβδομάδα με κλέψανε, μου τα πήραν όλα. Κουράγιο, κυρία μου, κουράγιο. Και τώρα να καεί το σπίτι μου και φύγει η ζωή από πάνω. Δεν ξέρω. Κόπη μια ζωή. Το πύρινο μέτωπο καίει ακόμα εδώ στο Λουτράκι. Η ώρα είναι 11 το βράδυ.
Οι κάτοικοι βρίσκονται έξω στους δρόμους, όπως μας λένε χαρακτηριστικά. Θα ξαγρυπνήσουν εδώ στα αυτοκίνητά τους μέχρι να έρθει το πρώτο φως της ημέρας και να μπορέσουν να δουν εάν οι περιουσίες τους έχουν σωθεί. Είναι κρίμα. Μια ζωή κόπει. Σε ένα λεπτό να φύγουν όλα. Μας διώξανε, δεν έχουμε ιδέα τώρα τι γίνεται. Η μάχη με τις φλόγες ήταν ολονύχτια και τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν οι κάτοικοι επέστρεψαν στα σπίτια τους, προσπαθούσαν να σώσουν ό,τι είχε απομείνει. Σε ύφεση τώρα είναι το άλλο μέτωπο, αυτό στην Ανατολική Αττική, το οποίο όμως κατέστρεψε χιλιάδες στρέμματα βλάστησης, σπίτια και αυτοκίνητα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ήδη ξεκίνησαν την καταγραφή των ζημιών, δίνοντας προτεραιότητα σε όσους έμειναν άστεγοι. Σε μια έκταση περίπου 28.000 στρεμμάτων, το πύρινο μέτωπο της Ανατολικής Αττικής που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας προκάλεσε τεράστιες ζημιές στο Πάνιο Όρος, ενώ κατέστρεψε σπίτια και αυτοκίνητα. Κάηκαν πάρα πολλά σπίτια από πίσω από το κουβαρά. Να, αυτό τώρα καίγεται. Καίγονται σπίτια συνέχεια. Αυτό καίγεται όλο αυτό από εδώ, από το κουβαρά, πέρασε όλο το βουνό επάνω. Και πήγε κάτω. Παιδιά, δεν μπορούμε όρθιοι από τους κατοικούς. Κάτοικοι από τουλάχιστον 4 οικισμούς αναγκάστηκαν να φύγουν άρον-άρον από τα σπίτια τους, βλέποντας τις φλόγες να πλησιάζουν επικίνδυνα. Αφού μου ερχόταν η φωτιά από πίσω και κεγόμουν. Κάποιοι, όταν επέστρεψαν, είδαν τους σκόπους μια ζωής να έχουν γίνει ένα σωρός από πέτρες και στάχτη. Μπήκε η φωτιά, δεν μπορούσα, αλλά τόσο πέφτανε φωτιά. Κατάφερα και βγήκα και το σκυλάκι μου έμενε και το φώναζα, έλα και έλα. Δεν βγήκε και θα κάει και ίσως. Και κάπου έφυγε. Άφησα και την πόρτα. Καταστάθηκε όλο το σπίτι όπως το βλέπετε. Τα έχω κάνει με κόπο 9 χρόνια με τα καράβια και άλλα τόσα χρόνια 20 μέσα στη νύχτα. Ορισμένοι μάλιστα έφυγαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Ήμουν η μόνη βασικά που δεν είχα φύγει από εδώ. Είχαν φύγει όλοι. Γιατί δεν φύγατε εσείς? Ναι, γιατί δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μπορεί να φτάσει εδώ η φωτιά με αφορμή την εκκλησία βασικά. Έλεγα δεν μπορώ να αφήσουν την εκκλησία να καεί. Και μάλιστα ήμουν και εξαπλωμένη και γλαρωμένη. Και κάποια στιγμή ανάβουν λίγο τα μάτια μου και βλέπω τις φλόγες στη βαλκονόπορτα. Η φωτιά ξεκίνησε από την Πέτα Κουβαρά και λόγω της έντασης των ανέμων πήρε γρήγορα διαστάσεις. Επεκτάθηκε δυτικά προς τα Καλύβια, αλλά κυρίως νότια, προς το Μελισσουργό, την Τραμπουριά και τη Φέριζα. Συνέχισε όμως και ανατολικά μέχρι το πανόραμα της Αρονίδας. Βρισκόμαστε στην οδό Άρεως και είμαστε σε μια περιοχή όπου χθες ξέσπασε η φωτιά το μεσημέρι και μετά τις 6 το απόγευμα, στην οδό που βρισκόμαστε ακριβώς, έφτασε η φωτιά από απέναντι και δημιούργησε πρόβλημα σε πολλές κατοικίες. Όπως θα δείτε, πολλές κατοικίες τις έγλειψε η φωτιά και μία από αυτές είναι εδώ το σημείο που βρισκόμαστε. Είναι το σπίτι του κύριου Ασμάτογλου και θα δείτε και μόνοι σας ότι έχουν καεί ολοσχερώς 2 αυτοκίνητα και πιο κάτω μία βάρκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Ασμάτογλου. Πείτε μας λίγο τι ακριβώς έγινε χθες το απόγευμα εδώ. Καλημέρα σε όλους σας. Έλατε να μας δείχνετε κιόλας. Μέχρι τις 4-5 η ώρα η φωτιά ήταν ενεχόμενη στο σημείο που βλέπετε απέναντι, το οποίο είναι μια προέκταση του Πανίου Όρους. Μετά τις 5 η ώρα μπήκε μέσα σε όλο το ρέμα αυτό και επειδή από εδώ ξεκινάει η Σαρονίδα, επεκτάθηκε σε όλη τη Σαρονίδα μέσα. Βέβαια, εμείς εδώ ήμασταν το μέτωπο, το πρώτο μέτωπο της λέλαπας αυτής. Και όπως βλέπετε καήκανε όλα αυτά που βλέπετε γύρω-γύρω. Βέβαια πέρασε με μεγάλη ταχύτητα και μέσα από το σπίτι η φωτιά. Κάποιες εστίες που δημιουργηθήκανε μέσα στο σπίτι μπορέσαμε και τις σβήσαμε. Στελέχη της ΟΠΚΕ βοηθούν μια γυναίκα να εκενώσει το σπίτι της στην περιοχή Μελισσουργός. Αστυνομικός κρατά στην αγκαλιά του το ανήλικο παιδί, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Οι υπόλοιποι προσπαθούν να την καθησυχάσουν. Περισσότεροι από 100 αστυνομικοί χρησιμοποιήθηκαν στην Ανατολική Αττική το τελευταίο 24ωρο, προκειμένου να βοηθήσουν πολίτες να απομακρυνθούν, αλλά και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να διευκολύνουν τα οχήματα που συμμετείχαν στην πυρόσβεση να κινηθούν με ταχύτητα και ασφάλεια. Από το πρωί ξεκίνησε και η καταγραφή των ζημιών από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στις 6.30 ώρα το απόγευμα, οι φλόγες στήληξαν και αυτό το οίκημα στην περιοχή Πανόραμα Σαρονίδας. Οι κάτοικοι πρόφτασαν να ξεφύγουν από την πύρινη λέλαπα την τελευταία στιγμή. Και σήμερα προσπαθούν να δουν τι απέμεινε από την περιουσία τους. 6 κλιμάκια έχουν αναλάβει να ελέγξουν σπίτια και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη φωτιά. Νωρίς το πρωί, ο
Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος επισκέφθηκε την Ανατολική Αττική και είχε σύσκεψη με τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής. Περισσότεροι από 120 κάτοικοι του Σαρονικού φιλοξενήθηκαν τη νύχτα σε ξενοδοχεία. Πολλοί φύγανε λόγω προβλημάτων αναπνευστικών και υγείας. Ή ήταν τρομοκρατημένοι μόνοι ή υπερήλικες ή μητέρες με μικρά παιδιά που δεν μπορούσαν να διανυκτερεύσουν σε ένα περιβάλλον μέσα στην Κάπνα. Συνεργεία του ΑΔΜΙΕ ήδη έχουν ξεκινήσει τον έλεγχο στο δίκτυο και την επισκευή στις κολόνες που υπέστησαν ζημιές, ώστε κανένα σπίτι να μην μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο Μανώλης Σαριώτης, για να δούμε τους χάρτες με τις περιοχές που πέρασε η φωτιά, από πού ξεκίνησε δηλαδή και πού έχει καταλήξει, για πόσα χιλιόμετρα μιλάμε, Μανώλη. Και το κάνουμε αυτό, Ρίτσα, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό να δούμε την περιοχή των Δερβενοχωρίων, από πού ξεκίνησε και πού έχει καταλήξει μέχρι αυτή την ώρα. Όπως φαίνεται στον χάρτη, ξεκίνησε από την περιοχή του Πάνακτου, είναι δυτικά, νότιο-δυτικά τη Στεφάνη. Πριν 24 ώρες, δηλαδή. Πριν 24 ώρες. Περισσότερο από 24 ώρες. Περισσότερο από 24 ώρες. Ξεκίνησε από εκεί. Οι βόρειοι άνεμοι έσπρωξαν ουσιαστικά τις φλόγες προς τον νότο. Πέρασε ξυστά από τη Λεύκα, από το Πουρνάρι. Έχουμε καταστροφές σε αυτές τις περιοχές. Κατέβηκε χαμηλά στην Αγία Σωτήρα. Κάποιες από αυτές εκενώθηκαν κιόλας, Μανώλη. Σωστά, και έχει φτάσει μέχρι τη νέα ζωή της Μάνδρας, όχι του Ασπροπύργου, τη νέα ζωή και τον οικισμό των ποντίων. Πάλι στην περιοχή της Μάνδρας. Είναι είσοδος, για να το καταλάβουμε. Η είσοδος της Μάνδρας, επί της ουσίας, ο πρώτος οικισμός, έτσι. Είναι τα πιο κοντινά σπίτια της περιοχής της Μάνδρας προς το βουνό. Συνολικά έχουμε ένα μέτωπο το οποίο εκτείνεται σε μια περιοχή περίπου 80.000 στρεμμάτων. Τεράστιο μέτωπο. Στην αρχή, ψηλά, είναι ένα πυκνό δάσος. Ένα πυκνό δάσος που δεν έχει καθόλου μονοπάτια. Που δεν μπορεί να περάσει κανένας. Δεν το χρησιμοποιούν αυτό το σημείο ούτε οι κυνηγοί, ούτε οι πεζοπόροι. Τα περισσότερα από αυτά τα σημεία. Γιατί δεν έχουν. Είναι απάτητα πρόσβαση. Δηλαδή. Είναι τίποτα. Παθαίνουν. Είναι μεγάλα δέντρα και κάτω υπάρχουν πουρνάρια και αυτά κάποιου ύψους στο μέτρο, 1,5 μέτρο. Και είναι πάρα πολύ δύσβατες οι περιοχές αυτές. Γι' αυτό δεν τις προτιμούν ούτε οι πεζοπόροι, ούτε οι κυνηγοί. Πηγαίνουν μόνο στους δασικούς δρόμους. Η αυτό φωτιά λειτουργήσε, Μανώλη, όπως εχθές μας. Ήσουν στο Πάνιο Όρος εχθές. Μας έλεγε ότι η φωτιά το κύκλωνε, ανέβαινε, κατέβαινε, περνούσε, έκανε πάλι τον ίδιο κύκλο. Έτσι λειτουργήσε και εδώ. Όσο βρίσκει καύσιμη ύλη η φωτιά, επεκτείνεται το μέτωπο. Μπορεί ο άνεμος να την κατευθύνει προς τον νότο, αλλά αν αριστερά της και δεξιά της βρίσκει καύσιμη ύλη, θα επεκταθεί. Δεν πηγαίνει, δεν κάνει μία λωρίδα η φωτιά, επεκτείνεται. Και γι' αυτό βλέπουμε, εκτός από βορρά προς νότο την κατεύθυνση του μετώπου, να έχει ανοίξει και προς τη δύση και προς την Ανατολή. Τώρα το απόγευμα είναι προς την Ανατολή. Μπορεί να έχουν γυρίσει βέβαια και λίγο οι άνεμοι μέσα στο μέτωπο και από καθαρά βοριάς να έχει γίνει βορειοδυτικός και να τις πρόχνει προς τα κάτω, προς την περιοχή της Μάνδρας. Αυτό ενδεχόμενα να το ξέρουν καλύτερα οι μετεωρολόγοι. Αλλά όσο βρίσκει καύσιμη ύλη, επεκτείνεται ακόμα, απλά επεκτείνεται με πιο αργούς ρυθμούς σε σύγκριση με αυτό που γίνεται όταν είναι στην φορά του ανέμου. Και δεν γίνεται συντεταγμένα, όπως το λες και εσύ, με βάση την καύσιμη ύλη. Να δούμε και τον επόμενο χάρτη τώρα. Ο επόμενος χάρτης είναι για την περιοχή του Λουτρακίου. Ναι. Γιατί και εκεί έχουμε μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες. Εκενώθηκαν σπίτια, καταστράφηκαν περιουσίες, καταστράφηκαν σπίτια, εκενώθηκαν κατασκηνώσεις. Τώρα όμως η περιοχή που κινδυνεύει και που εκεί έχουμε τα περισσότερα προβλήματα είναι κοντά στα Ίσθυμια, λίγο πιο κάτω από τον Άγιο Χαράλαμπο. Και αυτή είναι μια μεγάλη έκταση. Δεν μιλάμε για 30 στρέμματα, για 50 στρέμματα, για φωτιές δηλαδή που μπορούν να καταφέρουν να οριοθετήσουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης μέσα σε μία, σε δύο, σε τρεις ώρες. Αλλά και για άλλου είδους δάσους, να υποθέσω, σε σχέση με το προηγούμενο που μας περιέγραψε. Εδώ είναι περισσότερο χαμηλή η βλάστηση, αλλά και πάλι και η χαμηλή βλάστηση δίνει στη φωτιά μαζί με τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που έχουμε των τελευταίων ημερών. Γιατί είχαμε υψηλές θερμοκρασίες, πολύ χαμηλό ποσοστό υγρασίας και αύξηση ξαφνική της έντασης των ανέμων. Όλο αυτό το σκηνικό είναι το ιδανικό για να προχωράει συνεχώς η φωτιά και να μην μπορούν οι πυροσβέστες να την οριοθετήσουν όσες γραμμές άμυνας και να κάνουν. Και όταν λέμε γραμμές άμυνας, το ακούγατε και πριν από τη γεωργία του Λαγού. Αρχικά προσπαθούν να προσεγγίσουν εκεί που είναι το πύρινο μέτωπο. Προσπαθούν να βρουν μία δίωδο, να μπουν ενδεχόμενα όσο πιο κοντά μέσα στο δάσος, να κόψουν όσα κλαδιά μπορούν, να κάνουν ό,τι μπορούν για να φτιάξουν μία αντιπυρική ζώνη. Εάν δεν τα καταφέρουν, μένουν πιο πίσω,
και την περιμένουν συνήθως σε κάποιο σημείο, σε κάποιο άνοιγμα, για να μην περάσει από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη, για να μην περάσει από ένα καθαρό χωράφι από τη μία πλευρά στην άλλη. Εκεί φτιάχνουν δεύτερη ζώνη άμυνας και η τρίτη είναι γύρω-γύρω από τις κατοικίες. Εκεί είναι η τελευταία υπάρχουν, πια, έτσι, ναι, αν φτάσει εκεί, νομίζω. Όπου υπάρχουν κατοικίες, όπου ναι. υπάρχουν επιχειρήσεις, στείνονται εγκαταστάσεις, είναι η λέξη που χρησιμοποιούν οι πυροσβέστες στη δική τους γλώσσα, για να προστατεύσουν τις περιουσίες των ανθρώπων. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη. Πολλές είναι και σήμερα, κυρίες και κύριοι, δασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με τις συνθήκες να μην είναι σύμμαχος των δυνάμεων πυρόσβεσης. Ο Γιάννης Αρβανίτης είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Γιάννη. Λοιπόν, είχαμε 47 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο, δασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες εκ των οποίων τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη φωτιά στο Καπαρέλι της Βιωτίας, η οποία έχει οριοθετηθεί και δεν εμπνέει ανησυχία. Εκεί έχουμε και δύο συλλήψεις, Ρίτσα, δύο άνδρες με την κατηγορία για εμπρισμό από αμέλεια, καθώς έκαναν θερμές εργασίες οικοπαιδικό χώρο. Αυτή νωρίτερα, είναι από χθες, Γιάννη. Αυτή έχει από χθες ξεσπάσει. Ναι, έγινε χθες το βράδυ. Είναι μια φωτιά η οποία απασχόλησε πάρα πολύ. Να φανταστείς ότι χθες σε αυτό το μέτωπο, πριν ξεσπάσει το πύρινη έλαπα εκεί στην περιοχή των Δερβενοχωρίων, εκεί είχαμε πολύ πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Λοιπόν, νωρίτερα το απόγευμα είχαμε δύο μέτωπα που ξέσπασαν με διαφορά λίγης ώρας στο Δαφνί. Η πρώτη πάνω από τον οικισμό Αφέα και η δεύτερη κοντά στη Μονή του Δαφνίου. Και τα δύο μέτωπα ελέγχθηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, χερσαίες και εναέριες. Πυρκαγιά μένεται εδώ και δύο ώρες στη θέση Σέσκλο Μαγνησίας. Δεν απειλούνται όμως οικισμοί σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Επίσης, χωρίς να απειλεί κάτι, και η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση, μια φωτιά στον πλατήκαμπο της Λάρισας, πολύ κοντά στην Εθνική, μάλιστα προς ώρας υπήρξε και κάποιο πρόβλημα με την κίνηση των οχημάτων. Από το μεσημέρι, έως και πριν από λίγο, είχαμε πύρινα μέτωπα στην Χρυσοκελαριά Μεσσηνίας, στο Λαφιώνα της Λέσβου, αλλά και στην Ηρακλιά της Ηλίας. Γρήγορα όμως όλα αυτά τα μέτωπα τέθηκαν υπό έλεγχο. Θέλω να σου πω ότι είναι πολύ σημαντική η συνδρομή της αστυνομίας στις πυρόπληκτες περιοχές. Νωρίτερα δημοσιοποιήθηκε ένα βίντεο από την ελληνική αστυνομία, όπου το ειδικό όχημα πυρόσβεσης ο ΕΑΝΤΑ, τον οποίο τον έχουμε δει να χρησιμοποιείται στις συγκεντρώσεις, στις πορείες, συμμετείχε ενεργά στα Δερβενοχώρια, συνδράμοντας την κατάσβεση εστιών. Την ίδια ώρα, αστυνομικοί της άμεσης δράσης τρέχουν όπου χρειαστεί, ώστε να ενημερώνουν τους πολίτες, να προχωρούν σε απεγκλωβισμούς με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο να βρεθούν κοντά στους πυρόπληκτους, οι οποίοι δυστυχώς είναι και πολλοί και σε πολλές περιοχές. Και πρέπει να κλείσουμε λέγοντας τι θα ισχύσει και αύριο, όπου οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν τις δυνάμεις κατάσβεσης και ο συνδυασμός της ξηρασίας, των υψηλών θερμοκρασιών και βασικά των ισχυρών ανέμων δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Αύριο λοιπόν, όπως θα δούμε στο χάρτη, προβλέπεται πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς επίπεδου 4 στην Αττική, στη Βιωτία, την Εύβοια, την Κορινθία, την Αργολίδα, τη Λακωνία, στις Κυκλάδες, σε όλη την Κρήτη, αλλά και σε Λέσβο, Χίο, Ικαρία και Σάμο. Ενώ σε πολλές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας και της δυτικής Ελλάδας υπάρχει κατηγορία 3, μικρότερος κίνδυνος, αλλά αρκετά σημαντικός. Σχεδόν οι ίδιες περιοχές με σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, είναι αυτές που βρίσκονται στο 4. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Έχει φορτώσει το άνεμο τις τελευταίες ημέρες στο Αιγαίο. Γι' αυτό βλέπουμε ότι οι περιοχές που είναι πέριξ του Αιγαίου είναι αυτές οι οποίες αντιμετωπίζουν το μεγάλο πρόβλημα. Και αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα, χρειάζεται πολύ 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 μεγάλη προσοχή. Νομίζω από την Πέμπτη Παρασκευή θα έχουμε. Θα μας πει σε λίγο και μετεωρολόγος μας ο Τάσος Αρνιακός. Τα πράγματα θα αλλάξουν. Βέβαια, η ξηρασία είναι δυστυχώς πάρα πάρα πολύ αρνητικός παράγοντας σε αυτό το θέμα που λέγεται πυρκαγιές. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Σπαρακτικές είναι οι στιγμές των κατοίκων που είδαν τα σπίτια τους να καίγονται και τα υπάρχοντά τους να χάνονται στις τάχτες. Πολλές οικογένειες έμειναν μόνο με τα ρούχα που φορούσαν όταν ξέσπασε η μεγάλη φωτιά. Μέσα όλα καήκανε, όλα τα πάντα. Αχ, δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν προλάβαμε να πάρουμε σχεδόν τίποτε, ούτε φανταστήκαμε ότι θα καεί. Μην τίποτα όρθιο. Τίποτα. Όλα καθήκανε, Θεέ μου. Καθώς κλαίει στη χούφτα της, η κυρία Ελένη κρατά σφιχτά το κλειδί, εκείνο που άνοιγε το μοναδικό σπίτι που είχε. Αυτό της απέμεινε από τη μεγάλη καταστροφή. Στα 77 της σήμερα, καθισμένη σε ένα πεζούλι έξω από το σπίτι της, βλέπει τα υπάρχοντά τους, τις μνήμες τους, ότι κατάφεραν τόσα χρόνια να φτιάξουν μαζί με τον άντρα της, να χάνονται στις τάχτες. Θα καήκανε
Τώρα δεν ξέρουν τι θα απογίνουν. Πού θα μείνουμε στον δρόμο, δεν ξέρουμε πού θα πάμε. Είμαστε δύο ηλικιωμένοι. 82 χρονών άνθρωπος εγώ και 77 η γυναίκα μου. Πού θα πάμε τώρα. Πού θα μείνουμε. Σέρνει το βήμα της ανάμεσα στα καμένα της υπάρχοντα. Σηκώνει το βλέμμα για να λογαριαστεί με την καταστροφή που τους χτύπησε τόσο ύπουλα. Προσωπική δουλειά εγώ και η γυναίκα μου. Προσωπική δουλειά. Όλα. Ο σύζυγός της, τα 89 του, ψάχνει μέσα στο σπίτι να βρει τα τροπαιά του, τα βιβλία του, ό,τι είχε φυλαγμένα για να τον θυμούνται οι δικοί του. Άσκοπα. Όλα έχουν γίνει σκόνη. Εδώ είχα όλο αυτό, ήταν όλο κύπελα. Ο ίδιος και η γυναίκα του είχαν πάει για μπάνιο όταν ξέσπασε η φωτιά. Κατάφεραν να επιστρέψουν σήμερα και να αντικρίσουν το σπίτι τους που είχαν ζήσει 32 ολόκληρα χρόνια ολοσχερώς κατεστραμμένο. Κάηκαν τα πάντα. Έμειναν τώρα μόνο με το μαγιό και τα ρούχα που φορούσαν στην παραλία πριν ξεσπάσει η φωτιά. Ναι, αυτό είναι το μαγιό μου που έκανα μπάνιο. Με αυτό. Τίποτα άλλο. Και αυτό το μπλουζάκι. Τίποτα άλλο δεν έχω. Ούτε παπούτσια να βάλω δεν έχω. Το σπίτι αυτό στο Λαγονίσι κάηκε ολοσχερός. Μέσα μια κατάκητη γυναίκα και ο ανάπηρος γιος της γλίτωσαν την τελευταία στιγμή με εγκάβματα στην πλάτη και στα άκρα. Όπως καταγγέλουν σήμερα οι συγγενείς τους, κάλεσαν 4 φορές την πυροσβεστική για να τους απεγκλωβίσουν χωρίς αποτέλεσμα και τελικά σώθηκαν όταν ένας γείτονας άκουσε τις φωνές τους. Δεν τη σταμάτησαν την φωτιά. Και όταν η φωτιά την έβλεπα εγώ με τα μάτια που και έβλεπα ότι θα πάει στο σπίτι της μάνας, ξαναπέρω τηλέφωνο του 112. Η οποία γυναίκα αυτή στο 112 ήταν απαράδεκτη. Τη μητέρα μου την έσωσε ένας γείτονας εδώ, την οποία την πήγε σε μια φάρμα και κάτω και μου λέει να την πάρεις. Εδώ έχει καεί η μισή Σαρωνίδα, 10-15 σπίτια περίπου, μεταξύ αυτών και το δικό μου. Καεί και όλη η πρίκα της κόρης μου. Καθώς βλέπει το σπίτι που έχτισε για την κόρη του κατεστραμμένο, ολοσχερός παίρνει μια βαθιά ανάσα και ανεβαίνει με θάρρος στα σκαλιά για να αντικρίσει την καταστροφή. Ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει πολλά, παρά να χαίρεται που εκείνος και η οικογένειά του κατάφεραν να βγουν από εκεί ζωντανοί. Μόλις κατεβαίναμε τις σκάλες, ο καπνός μας είχε πνίξει και στα 2 μέτρα δεν είχαμε ορατότητα. Και το ότι γλιτώσαμε, αυτό είναι ένα μήνυμα ότι αξίζει στη ζωή είναι να είμαστε ζωντανοί. Μαζί μας λοιπόν ο μετεωρολόγος μας Τάσος Αρνιακός για να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Να ξεκινήσουμε βεβαίως από τους ανέμους σήμερα το βράδυ αλλά και αύριο. Πράγματι δυστυχώς οι άνεμοι συνεχίζουν με την ίδια ένταση. Βασική ένταση είναι τα 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ, αλλά τρίτη μέρα, δηλαδή. Για τρίτη μέρα. Ναι. Μέχρι αύριο το βράδυ, μέχρι αύριο το απόγευματάκι θα συνεχιστούν αυτές οι εντάσεις. Που αύριο το απόγευμα σιγά σιγά οι εντάσεις αυτές θα μειωθούν σημαντικά. Την Πέμπτη περιμένουμε 4-5 μποφόρ το πολύ. Όσον αφορά τώρα. Απόψε το βράδυ, τι θα γίνει. Απόψε το βράδυ θα συνεχιστούν οι ισχυρές εντάσεις, κυρίως στην ανατολική πλευρά της Αττικής, όπως βλέπουμε. Και στο Αιγαίο, βέβαια, θα φτάσουν τα 6, τοπικά τα 7 μποφόρ. Δεν θα έχουμε μικρή ύφεση, μικρή... δηλαδή, όσο περνάει. Πέφτει το σκοτάδι, όπως λέμε. Ένα-δύο μποφόρ. Ένα-δύο μποφόρ, αλλά. Όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, στις εστίες της φωτιάς, ο άνεμος αυξάνει ένταση αλλά και διαφοροποιεί διευθύνσεις. Ναι. Λόγω του στροβιλισμού. Το μικροκλίμα, όπως λες, το πάντα, μικροκλίμα. Της υπηρεταγιάς. Άρα, ναι. Θέλω να πω ότι θα υπάρχουν στιγμές με εξάρσεις και υφέσεις της έντασης του ανέμου μέσα στη νύχτα, αλλά τα 5, τα 6 θα τα έχει οπωσδήποτε. Αυτό σημαίνει... Άρα δεν θα καλυτερεύσει η κατάσταση για να το ξέρουμε για τις επόμενες ώρες. Μην περιμένουμε κάλμες, μην περιμένουμε κάλμες. Δεν θα περιμένουμε κάλμες. Αυτό είναι ναι. το σημαντικό. Ναι. Και όσο πιο ανατολικά στην Αττική, τόσο πιο δυνατά θα φυσάει ο άνεμος. Όσο πιο δυτικά, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Θέλω να πω, στην περιοχή του Λουτρακίου και της Κορινθίας, οι άνεμοι θα είναι 1-2 μποφόρ λίγο πιο χαμηλά. Άρα στα Δερβενοχώρια, εκεί στην ευρύτερη περιοχή θα είναι το πιο δύσκολο. Δερβενοχώρια και Αττική, Ανατολική Αττική και Σαρονίδα κτλ. Που μπορεί να υπάρχουν μικροεστίες που χρειάζονται όμως το ρωτώ προσοχή. Και το επαναλαμβάνω στην Αιγιατά σου γιατί είναι κρίσιμη πολύ η απόψινη νύχτα. Βεβαίως είναι και κρίσιμη. Η απόψινη βεβαίως, νύχτα, και η δεύτερη κρίσιμη και, νύχτα βεβαίως. Και πρέπει να ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα. Λοιπόν, και αύριο τώρα. Αύριο περιμένουμε παρόμοιες καταστάσεις με τον άνεμο να συνεχίζεται όσον αφορά την ένταση της πυρκαγιάς, ναι. το φορτίο δηλαδή. Το θερμικό φορτίο. Το θερμικό φορτίο της πυρκαγιάς, η ένταση δηλαδή, είναι αυτή όπως αποτυπώθηκε από το δορυφόρο. Βλέπετε τις εντάσεις στην Αττική και κυρίως και στα Δαρδανέλια.
Βιωτία Κορινθία, Αττική Βιωτία Κορινθία. Αττική Βιωτία Κορινθία, ναι. Αυτό η Κορινθία λιγότερη ένταση Κορινθία, αλλά η Αττική, η Νότια Βιωτία. Και όλα εκεί, Σούνιο, Ανάβησος, Σαρονίδα, υπάρχει ακόμα θερμικό φορτίο αρκετό. Και απέναντι είναι Τσανάκαλε. Ναι, στα Δαρδανέλια. Στα Δαρδανέλια. Και όλα αυτά οφείλονται, όπως βλέπεις, στο βορειοανατολικό άνεμο που από εκεί μας έρχεται και κατεβαίνει στην νότια Εύβοια, την Αττική και προχωράει προς την Κρήτη και τα Κύθυρα. Χθες βλέπαμε ότι είχε φτάσει ο καπνός από την Πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική, είχε φτάσει στα Κύθυρα. Στα Κύθυρα. Ναι. Τώρα προχωράει και προχώρησε, αν δούμε λίγο πιο κάτω το χάρτη, έχει φτάσει στη Λιβύη. Έπιασε Αφρική δηλαδή. Στη Βεγγάζη δηλαδή, ναι. Έχει φτάσει ο καπνός της Αττικής στη Βεγγάζη. Μέσα από το Σαρονικό, το Μυρτό, ο Πέλαγος, τον Λακωνικό κόλπο εκεί και έχει φτάσει στη Λιβύη δυστυχώς. Λοιπόν, τρίτο 24ωρο αύριο Μανέμους και μετά πρώτων πυλών βρίσκεται ένας καύσωνας. Ένας ακόμη καύσωνας χωρίς όνομα αυτή τη φορά, ο προηγούμενος τον ξέρουμε, αλλά αυτός... Μπορεί να βγει και ναι. Εδώ κανένα όνομα, αλλά θέλω να πω ότι ακριβώς η ελάττωση της έντασης των ανέμων θα δώσει την ευκαιρία στον υδράδιγυρο να φουντώσει πάλι και θα φτάσουμε αύριο τους 39 με 40-41 βαθμούς Κελσίου, τους 40 και 41 στα δυτικά, ναι. Δηλαδή Αγρίνιο, Πάτρα, Πύργος, Καλαμάτα, εκεί θα είναι οι μεγάλες θερμοκρασίες αύριο, μέχρι 38-39 στις υπόλοιπες ανατολικές περιοχές, αλλά την Πέμπτη περιμένουμε πια άνοδο της θερμοκρασίας που θα φτάσει τους 43-44 βαθμούς Κελσίου και δεν αποκλείεται το Σαββατοκύριακο να δούμε και κανένα 45. Είναι το δεύτερο περισσότερο σήμερα. Δηλαδή από τον προηγούμενο καύσωνα, ένα πιο ισχυρός φαίνεται δεν θέλω. Με τις ίδιες περιοχές να βρίσκονται και πάλι. Ίδιες περιοχές, δηλαδή ο Θεσσαλικός κάμπος με τη Λάρισα, νοτιότερα η Λαμία, η Θήβα, το Άργος, η Σπάρτη και το Αγρίνιο. Σε ένα επιβαρημένο περιβάλλον έτσι κι αλλιώς. Δυστυχώς από τη σκύλα στη Χάριβδη. Ναι, δυστυχώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Επέστρεψε νωρίτερα από τις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, λόγω των πυρκαγιών ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά την άφηξή του, πήγε στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας. Για τις επιχειρήσεις κατάσβεσης που βρίσκονται σε εξέλιξη στις πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει σε όλη τη χώρα, με κύρια τη φωτιά στα δερβενοχώρια, ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός επιστρέφοντας εσπευσμένα από τις Βρυξέλλες. Οι προσπάθειες των δυνάμεων της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στην περιοχή της Νέας Ζωής Μάνδρας και του οικισμού των ποντίων Ελευσίνας. Να διαβεβαιώσω όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι έπαθαν ζημιές από τις πυρκαγιές αυτές ότι ο κρατικός μηχανισμός αμέσως μετά την κατάσβεση των πυρκαγιών θα βρίσκεται σε απόλυτη ετοιμότητα να καταγράψει τις ζημιές ώστε να μπορέσουν οι συμπολίτες μας αυτοί να αποζημιωθούν με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται επίποδος. Από το πρωί ξεκίνησαν οι αυτοψίες και καταγραφές των ζημιών σε κτίρια και επιχειρήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. 6 κλιμάκια βρέθηκαν σε περιοχές της Αττικής που επλήγησαν από τη Μεγάλη Πυρκαγιά. Στην συντονιστική σύσκεψη στο κινητό κέντρο επιχειρήσεων Όλυμπος, κυβερνητικών και υπηρεσιακών παραγόντων, δόθηκε εντολή να προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς η αυτοψία, καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών, ώστε να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό η υλοποίηση των μέτρων του πλαισίου της κρατικής αρρωγής προς όσους επλήγησαν από την πυρκαγιά. Τις περιουσίες, με πολύ σεβασμό, προφανώς έχουν σημασία και προσπαθούμε να μειώσουμε τις υλικές ζημιές κάθε φορά που έχουμε μια τέτοια μεγάλη και δύσκολη πυρκαγιά, αλλά υπάρχουν και αποζημιωτικά πλαίσια. Άμα δηλαδή βάλω τώρα στο ζύγι την ανθρώπινη ζωή και την υλική ζημιά, είναι προφανές ότι θα δώσουμε προτεραιότητα εδώ στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα, σε συνεργασία με το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, ενεργοποιήθηκε μηχανισμός για την άμεση φιλοξενία πυρόπληκτων πολιτών, οι οποίοι μπορούν να απευθύνονται είτε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είτε στους οικείους δήμους και την περιφέρεια. Θα συνομιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, πυρομετεωρολόγο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Πυρο.
Λέγαμε τότε στη φωτιά της Πεντέλης, ή μάλλον λέγατε το 21, ότι εκτός από τους ισχυρούς ανέμους, μεγάλο ρόλο έπαιξε στην εξάπλωση της φωτιάς και το ανάγλυφο της περιοχής, δηλαδή αυτό που λέμε τα βυθίσματα και τα υψώματα. Συνέβη το ίδιο πράγμα στην Ανατολική Αττική, στο Λουτράκι και στα Δερβενοχώρια? Φυσικά αυτό μπορούμε να πούμε τουλάχιστον για τις δύο πυρκαγιές στην Ανατολική Αττική και στο Κουβαρά αλλά και στα Δερβενοχώρια, είναι ότι είχαμε το φαινόμενο οι βόρειοι ανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι έπιναν να πνέουν κάθετα στους ορεινούς όγκους, στους πρόβολους των οποίων εκδηλώθηκαν οι δύο πυρκαγιές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο άνεμος, ο οποίος είναι ένας καθοριστικός παράγοντας, να ευθυγραμμιστεί, όπως λέμε, με την τοπογραφία και τη δυτική καύση μήλη. Και το γεγονός αυτό, όταν συμβαίνει, μεγιστοποιεί το ρυθμό εξάπλωση φωτιάς. Αυτή δηλαδή μπορεί να τρέξει πολύ πιο γρήγορα και αντίστοιχα δημιουργεί πολύ μεγάλο δυναμικό για κυλιδώσεις. Να έχουμε δηλαδή παραγωγή καυτρών, οι οποίες μεταφέρονται κατάντια της κύριας κίνησης της φωτιάς, δημιουργώντας νέες αιστείες. Το ανάγλυφο της περιοχής όμως γενικά όταν στην Ελλάδα δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο. Θέλω να πω ότι είναι δύσκολο το ανάγλυφο της Ελλάδας και τα βυθίσματα και δεν είναι ποτέ ένα επίπεδο πράγμα. Πολύ σωστά. Γι' αυτό αρκετές από τις αστικές πυρκαγιές, οι οποίες εκδηλώνονται στη χώρα μας, έχουν αυξημένο βαθμό δυσκολίας ό,τι αφορά τον έλεγχό τους. Η αλληλεπίδραση που έχει ο άνεμος με την τοπογραφία μπορεί να τροποποιήσει πάρα πολύ το πεδίο του ανέμου πλησίων της αστικής πυρκαγιάς. Και αντίστοιχα, φυσικά και η ίδια η φωτιά μπορεί να τροποποιήσει τον άνεμο, δημιουργώντας εγκλήσεις αλλά και στρομβυλισμούς, οι οποίοι αυξάνουν ακόμη περισσότερο το βαθμό δυσκολίας να ελεγχθεί η ίδια η πυρκαγιά. Πώς θα εξελιχθεί τώρα το καλοκαίρι από πλευράς θερμοκρασιών? Το βλέπουμε με την Ευρώπη, το βλέπουμε γύρω μας, παρατεταμένους καύσωνες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε περιοχές που ούτε το είχαμε ξαναδεί ποτέ. Κοιτάξτε, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι το παρόν το οποίο ζούμε με βάση τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Οι ρυθμιστές ρυθμούς για τους οποίους μιλούσε η επιστημονική κοινότητα πριν από κάποιες δεκαετίες, τις βλέπουμε ήδη. Αυτό που μπορούμε να πούμε για το φετινό καλοκαίρι είναι να πάμε τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιουλίου. Φαίνεται ότι θα πάμε με τιμές θερμοκρασίας πάνω από τις κλιματικές. Από εκεί και έπειτα είναι παρακινδυνευμένο να κάνουμε οποιαδήποτε πρόγνωση για το πώς θα κυλήσει ο Αύγουστος. Το μόνο βέβαιο είναι ότι στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής και της κλιματικής κρίσης θα βιώνουμε όλο και πιο συχνά τέτοια παρατεταμένα και αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα. Αυτό το hot dry windy που σαρώνει την Ελλάδα, τι είναι, πώς περιγράφεται? Το hot dry wind είναι ένας διεθνής επιστημονικός όρος, ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει το συνδυασμό θερμού και ξηρού καιρού με ενισχυμένους ανέμους και είναι ένας πολύ επικίνδυνος τύπος καιρού για την εκδήλωση και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών και στην Ελλάδα που έχουμε το μελτέμι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μάλιστα. Οι σταθμοί αυτοί που μελετούν, που έχουν τα στοιχεία που συγκεντρώνετε εσείς, τι σας δείχνουν? Η σταθμή που λειτουργείται, η μονάδα μέτρων του Εθνικού Αστυνομικού Σταθμού, μας επιτρέπουν στην ουσία σε πραγματικό χρόνο, 24 ώρες 24 ώρες, να παρακολουθούμε τις πυρομετρολογικές συνθήκες. Οι σταθμοί αυτοί αξίζει να σημειώσουμε τη μετρήση τους παρέχοντας το πυροσβεστικό σώμα. Το πυροσβεστικό σώμα δηλαδή έχει πρόσβαση σε αυτές τις μετρήσεις. Είναι μια πληροφορία η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική όταν εξελίσσεται ένα φαινόμενο, όχι μόνο να σκάψουμε στην δασική πυρκαγιά, αλλά ακόμη και στην περίπτωση άλλων ακραίων καιρικών φαινομένων. Ξέρετε δηλαδή που πρέπει να χτυπήσει συναγερμός, να το πούμε απλά. Πολύ σε ποιες περιοχές να χτυπήσει συναγερμός και να είναι σε μια ετοιμότητα το σώμα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Μπορούμε να έχουμε καμιά καλύτερη επιτήρηση του φαινομένου καθώς εξελίσσεται και αυτή η πληροφορία αντίστοιχα να βοηθήσει τους επιχειρησιακούς φορείς οι οποίοι βρίσκονται στο πεδίο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εκτός από την Ελλάδα, με τεράστιες πυρκαγιές είναι αντιμέτωπες η Ισπανία αλλά και η Ελβετία. Στον Καναδά, μόνο φέτος 24 εκατομμύρια στρέμματα γης παραδόθηκαν στις φλόγες. Ήταν ο Κέρβερος για την Ευρώπη και κλαίων για την πατρίδα μας. Τώρα μιλούν για το Χάρο. Όπως και να έχουν ονομάσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Τεράστιες πύρινες φλόγες από την Ισπανία μέχρι την Τουρκία κατακαίουν χιλιάδες στρέμματα γης. Ενώ και οι καταστροφικές πυρκαγιές σε Λουτράκι, Λαγονίση και Τερανοχώρια ήρθαν να μονοπολίσουν τους τίτλους των μεγάλων ιδιοσιογραφικών πρακτορείων. In Grecia, le temperature hanno superato. This is what a climate crisis looks like. Wildfires raging out of control around Athens as temperatures top 40 Celsius. Η Μεσόγειος βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα της κλιματικής αλλαγής, πληρώνοντας ένα βαρύ τίμημα με χιλιάδες στρέμματα να παραδίδονται στις φλόγες μαζί με κατοικίες αλλά και ζωντανά που βρίσκονται αντιμέτωπα με πρωτόγνωρες καταστάσεις. The extreme heat has sparked wildfires in Spain and Greece, and now holidaymakers are being warned to reconsider their travel plans.
Στη γειτονική Τουρκία, στην περιοχή του Τσανάκαλε, όπου οι κάτοικοι είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με τον καταστροφικό σεισμό, τώρα βιώνουν δύσκολες ώρες με τις πυρκαγιές να καταστρέφουν μεγάλες δασικές εκτάσεις. Στα Κανάρια νησιά, στην Ισπανία, πάνω από 4.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς τεράστιες δασικές εκτάσεις έχουν αποτεφρώσει περισσότερα από 12.000 στρέμματα από τον περασμένο Σάββατο στη βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Περισσότερα από 20 σπίτια και κτίρια έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 300 πυροσβέστες. Πρωτόγνωρο, αλλά με τεράστιες δασικές πυρκαγιές, είναι αντιμέτωπη και η ειδηλιακή και ορεινή Ελβετία. Περίπου 200 πυροσβέστες, στρατός και αστυνομία προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο καντόνι του Βαλέ, αναγκάζοντας τις αρχές να προβούν και σε κενώσεις χωριών. Η περιοχή επηρεάζεται από τον ίδιο μεσογειακό καύσωνα που πλήττει την Νότια Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν κατά πολύ τους 30 βαθμούς Κελσίου, κάτι που θεωρείται ακραίο για τη συγκεκριμένη περιοχή. Αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αντιμέτωπες με μεγάλες πυρκαγιές, κυρίως γύρω από την Νότια Καλιφόρνια. Μέσα στις τελευταίες ώρες, περισσότερα από 9.000 στρέμματα παραδόθηκαν στις φλόγες στην κομιτεία Riverside. Δύο πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους στον Καναδά, με τις αρχές της Βρετανικής Κολομβίας να έχουν ζητήσει τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων αλλά και ξένων πυροσβεστών. Με περίπου 24 εκατομμύρια στρέμματα να έχουν ήδη καεί σε ολόκληρη τη χώρα, ο Καναδάς είναι αντιμέτωπος με τις χειρότερες πυρκαγιές στην ιστορία του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκταση αυτή αντιστοιχεί στο άθροισμα του μεγέθους της Ιρλανδίας και του Βελγίου. Το λέγαμε προηγουμένως, κυρίες και κύριοι, και με τον Τάσο Αρνιακό. Για τρίτη μέρα μένεται ανεξέλεγκτη φωτιά στα Δαρδανέλια στην Τουρκία. Με δεκάδες αεροσκάφη και ελικόπτερα επιχειρείται να τεθεί υπό έλεγχο το μέτωπο. Πάμε στην Άννα Ανδρέου για να μας ενημερώσει. Άννα. Ρίτσα, με δεκάδες αεροσκάφη, ελικόπτερα επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη στα Δαρδανέλια. Η αιτία της πυρκαγιάς, η οποία έπληξε 8 χωριά, δεν είναι ακόμη γνωστή. Εικόνες από αέρος δείχνουν τις περιοχές που μετατράπηκαν σε στάχτη από τις φλόγες. Και να πούμε ότι ο Υπουργός Γεωργίας και Δασών έχει σπεύσει στην περιοχή και φαίνεται ότι έχουν ακόμη πολλή δουλειά μπροστά τους, καθώς ο αέρας δεν επιτρέπει τις δυνάμεις να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά, Ρίτσα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, για μία ακόμη φορά η φωτιά εξάλειψε στο πέρασμά της κάθε ίχνος ζωής, συμπεριλαμβάνοντας και τα κατοικίδια ή τα εικόσιτα ζώα. Πολλοί εθελοντές και κάτοικοι των περιοχών έδωσαν γι' αυτό τα ζώα το δικό τους αγώνα. Πόνος και δάκρυα πάνω από την καμένη γη. Στην πύρινη πολιορκία της Ανατολικής Αττικής κάηκαν δεκάδες ζώα. Σε απόγνωση υπεύθυνοι του καταφυγίου ζώου στο Λαγονίσι έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να σώσουν από τις πύρινες γλώσσες τα ζώα συντροφιάς που φιλοξενούν. Οι 26 γάτες και έχουν σωθεί όλοι. Ήταν 30 σκυλιά και τα 12 δεν ζουν. Δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Και εγώ όντουσαν τα πάντα. Και αυτό που κάναμε ήταν ανοίγαμε κλουβιά. Και παίρναμε σκυλιά και τα βάζαμε στο αυτοκίνητο. Πήγαμε τα ζώα να σώσουμε τα ζώα. Όσα ζώα ήταν ζωντανά. Γιατί από τη θερμοπληξία πεθάνανε κάποια και δεν τα προλάβαμε. Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Dogs Voice έχει θέσει σε λειτουργία τον σταθμό πυρόπληκτων ζώων στο παλιό λατομείο Λάτο στο Γαλάτσι για την άμεση περίθαλψη των πυρόπληκτων ζώων. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί περισσότερα από 200 ζώα συντροφιάς και είναι ασφαλή περισσότερα από 100 παραγωγικά και υποειδή. Χθες από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 2 το πρωί ήρθαν 148 ζώα. Σήμερα με το μέτωπο έτσι όπως εξελίσσεται αναμένεται να έρθουν και άλλα, γιατί πραγματικά οι ανάγκες θα είναι πάρα πολύ μεγάλες και ο κόσμος που θα βρίσκει καμένα ζώα σήμερα και αύριο θα μπορέσει να τα μαζέψει και να τα φροντίσουμε εδώ όπως τους αξίζει. Θύματα της πυρηνής λέλαπας, άγρια ζώα, πουλιά και μελίσια. Αρκετοί εθελοντές έσωσαν από τις φλόγες, χελώνες, ακόμα και σκατζόχυρους, ενώ στον υπηκό όμιλο Αλεξίπο στα καλύβια διασώθηκαν 26 άλογα. Δυστυχώς υπήρχαν μόνο πεθαμένα, που αυτά δεν μπορούσε να κάνει βέβαια κάτι, και αυτά που ήρθαν εδώ ήταν προληπτικά που από εκενώσεις καταφυγίων μας φέραν και χελώνες και σκατζόχυρους. Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών συντονίζει τον απεγκλωβισμό και τη διάσωση ζώων σε κίνδυνο. Εθελοντές και υπεύθυνοι φυλοζωικών οργανώσεων κάνουν έκκληση στους πολίτες να μην εγκαταλείπουν τα ζώα τους. Πάμε και πάλι στη Γεωργία Λαγού, η οποία βρίσκεται στην Παλαιά Αθηνική Οδό, στην Αγία Σωτήρα. Εκεί προηγουμένως μας έλεγε λοιπόν ότι οι πυροσβέστες έχουν δημιουργήσει τρία κύματα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά που ερχόταν, Γεωργία. Και συνεχίζει να είναι παρούσα η πυρκαγιά, η πύρινη λέλαπα, Ρίτσα, εδώ στα Δερβενοχώρια. Πραγματικά δίνεται η μητέρα των μαχών.
η μητέρα των μαχών για τους πυροσβέστες που προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς προς τον οικισμό Αγία Σωτήρα, αλλά και από άλλους οικισμούς. Νομίζω να περπατήσουμε να δείτε ποιο ακριβώς είναι το δύσκολο έργο των ανδρών της πυροσβεστικής. Έχουν χαράξει εδώ στους αγροτόδρομους μικρά μονοπάτια, έτσι ώστε να μπορέσουν να επιχειρήσουν, να βρουν τη φωτιά και να μπορέσουν να την σβήσουν. Το στοίχημα είναι πραγματικά πριν πέσει το σκοτάδι να μπορέσουν έστω να την οριοθετήσουν. Και κοιτάξτε μέσα από αυτά εδώ τα μικρά σοκάκια, έχουν μπει οι Ρουμάνοι μαζί με τους Έλληνες, επιχειρούν εκεί μέσα στην Χαράδρα. Νομίζω και αντιλαμβάνεστε από την εικόνα που σας μεταδίδει ο Δημήτρης ο Γρούμπας πόσο επικίνδυνο και δύσβατο είναι, Ρίτσα, στο σημείο. Έχουν βγει στην Χαράδρα, εκεί όπου εδώ το τοπίο, εδώ η τοποθεσία είναι ανάγλυφη, υπάρχουν καπνοί και τώρα, μόλις πριν από λίγα λεπτά, φούντωσε και πάλι, τώρα εδώ που σας δίνει ο Δημήτρης ο Γρούμπας, στη δεξιά πλευρά της Εθνικής Οδού, εδώ στην Τσερευσίνας Θιβών, και πραγματικά είναι το τοπίο αποπνικτικό. Είναι απολύτως οριακή η κατάσταση. Κανείς δεν περίμενε μέσα σε τόσο λίγα λεπτά, κανείς δεν περίμενε η φωτιά να εξαπλωθεί τόσο. Επιτρέψτε μου να προσεγγίσουμε, διότι πραγματικά υπάρχουν μικρές εστίες οι οποίες είναι ύπουλες. Μέσα σε λίγα λεπτά βλέπουμε φλόγες να γιγαντώνονται, και ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούν σε άλλο σημείο, τρέχουν, προσπαθούν να κατασβέσουν και να σβήσουν τη φωτιά. Ναι, γιατί υπάρχει έφλεκτη ύλη και αλλάζει κατεύθυνση η φωτιά από ό,τι φαίνεται. Το βλέπαμε και στην προηγούμενη σύνδεση που είχαμε με τις εικόνες που μας έστελνε ο Δημήτρης Γρούμπας. Φαίνεται ότι η φωτιά έχει μεγάλη ένταση. Κάποιες στιγμές βλέπουμε φλόγες, κάποιες στιγμές μόνο καπνό. Είμαστε ακριβώς δίπλα, Ρίτσα. Είμαστε ακριβώς δίπλα εδώ, μικρές εστίες. Η Εθνική Οδός λειτουργούσε ως αντιπυρική ζώνη, όμως αυτό έπαψε, διότι η φωτιά, οι φλόγες ξεπήδησαν από την αριστερή πλευρά και ήρθαν εδώ στη δεξιά. Καίγονται αυτή τη στιγμή δέντρα. Καταλαβαίνετε πόσο εύκολο είναι να εξαπλωθεί. Ευτυχώς όμως έχει κοπάσει εδώ και μισή ώρα περίπου. Είναι αυτά τα καντιλάκια που φαίνονται, Γεωργία. Στην αρχή νομίζεις ότι είναι μικρές φωτιές, αλλά μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα έχει γίνει ένα θηρίο. Θα φουντώσει, Ρίτσα, θα φουντώσει. Αυτό γίνεται όλη τη στιγμή. Θα φουντώσει μέσα σε λίγα λεπτά και βρισκόμαστε, για να σας δώσω το γεωγραφικό στίγμα, λίγα μόλις μέτρα από την είσοδο του οικισμού Αγία Σωτήρα. Είναι αυτό που προβληματίζει τους πυροσβέστες και τις δυνάμεις εδώ. Είναι αυτό που τους κάνει να ανησυχούν πάρα πολύ. Δεν πρέπει η φωτιά να περάσει στην Αγία Σωτήρα, διότι όλο αυτό θα γίνει ντόμινο. Φανταστείτε πως αυτή η φωτιά θα παρασύρει και άλλους οικισμούς. Είναι απόλυτος ο συναγερμός εκεί που βρίσκεται η Γεωργία Λαγού. Να δούμε και την εικόνα αυτή τη στιγμή από τα διόδια Αθηνών Κορίνθου. Η εικόνα είναι αυτή τη στιγμή. Ένα πέπλο καπνού έχει σκεπάσει τα πάντα, όπως βλέπετε, στο βάθος. Αυτή είναι η εικόνα από τα διόδια Αθηνών Κορίνθου. Ο Μιχάλης Βασιλιάδης μας στέλνει λοιπόν την εικόνα αυτή για να καταλάβουμε πόσο έχει καλυφθεί ο ουρανός. Είναι στα σημεία που βρίσκονται οι συνάδελφοι. Και επιστρέφουμε στην Γεωργία Λαγού. Να σου πω πως στη μάχη έχει μπει και ο στρατός από πολύ νωρίς. Προσπαθούσαν με ειδικά μηχανήματα, Ρίτσα, να ανοίξουν μικρούς διαδρόμους για να ανακόψουν αυτή την επικίνδυνη πορεία της φωτιάς. Αυτή τη στιγμή βλέπετε μία, δεν ξέρω, είναι θολή εικόνα, μία καταιγίδα από στάχτες. Και ορίστε, φούντωσε. Ρίτσα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό πραγματικά, πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η φωτιά, τι σημαίνει. Και εδώ είναι πεύκο, είναι μία σειρά από πεύκα. Πόσο έφλεκτα είναι τα πεύκα εδώ στην Εθνική Ελευσίνας. Πραγματικά η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή για τους ανθρώπους είναι, Ρίτσα, η κατάσβεση. Πραγματικά το προηγούμενο διάστημα ήταν η πρόληψη. Γεωργία, συνέχισε τώρα, το ρεπορτάζ, για να πάμε και στη Φωτεινή Νάσου, για να δούμε τι γίνεται εκεί. Φωτεινή.
Ρίτσα, και εδώ η εικόνα είναι απογοητευτική, καθώς η φωτιά μένεται. Το πύρινο μέτωπο είναι πολύ μεγάλο και βλέπουμε μια ομάδα εθελοντών. Οι κάτοικοι έχουν γίνει μια γροθιά και προσπαθούν με κλαδιά στα χέρια να βοηθήσουν να συνδράμουν το έργο των πυροσβεστών. Είμαστε στο δρόμο που οδηγεί στο μοναστήρι της Παναγίας Γοργοεπικόου. Είναι μια περιοχή δασική, πυκνοδασική περιοχή, παρθένα. Δηλαδή είναι πολύ πυκνή, ήταν πολύ πυκνή η βλάστηση εδώ. Έρχονταν οι κάτοικοι της Ρέας για να αναπνεύσουν, για να εισπνεύσουν οξυγόνο, όπως μου έλεγαν. Μια περιοχή, ένα παράδεισος μέχρι χθες που έχει παραδοθεί στις φλόγες. Αυτό που δυσκολεύει αυτό είναι ότι οι κάτοικοι εδώ, οι μόνιμοι που ξέρουν την περιοχή και το ανάγκη υπόπτης, είναι πώς η φωτιά μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από τα Βερβενοχώρια σε πρόβαλε στην κορυφή του βουνού και κενώθηκε το μοναστήρι. Αστυνομικοί με μεγάλη προσπάθεια έπεισαν τις καλόγριες να φύγουν από το μοναστήρι το μεσημέρι. Πώς είπε τόσο γρήγορα ο άνεμος, πώς μετέφερε την πυρηνική λέλα από τα Βερβενοχώρια εδώ. Πραγματικά η μάνδρα για μια ακόμη φορά οι κάτοικοί της σφίγγουν τα χέρια, μαζεύουν όποια αποθέματα ελπίδες και αισιοδοξίας και δύναμης διαθέτουν για να μπορέσουν να αντέξουν και αυτή τη φορά. Δεν μπορεί να αναπνεύσει κανείς και κυριολεκτό ούτε στην κεντρική πλατεία, ούτε στον κεντρικό δρόμο του Δημαρχείου, εκεί όπου συγκεντρώνονται διάφορες εθελοντικές ομάδες για να βοηθήσουν τους κατοίκους με αναπνευστικά ή άλλου είδους προβλήματα υγείας και να τους μεταφέρουν όπου χρειαστεί. Και λέω έτσι γιατί και εγώ ακόμη τώρα δυσκολεύομαι να αναπνεύσω, γιατί είναι τόσο μεγάλο το μέτωπο η έκταση της φωτιάς. Εδώ βλέπουμε τώρα το δεύτερο πυροσβεστικό όχημα που έχει φτάσει. Όμως η φωτιά άρχισε να φαίνεται περίπου στη μία το μεσημέρι. Πρώτα κάηκε η Αγία Κυριακή. Κάναμε ρεπορτάζ νωρίτερα. Χιλιόμετρα βάθους παραδόθηκαν στις φλόγες. Μοιάζει μια ολόκληρη περιοχή σαν ένα νεκροταφείο. Απογοήτευση να βλέπετε. Εδώ τρέχουν με τα κλαδιά στα χέρια απλοί κάτοικοι, βοηθούν το έργο των πυροσβεστών. Τα καντιλάκια με τις μικρές εστίες. Επειδή αναφέρθηκε εσύ και εσύ προηγουμένως, Φωτεινή, στο έργο των εθελοντών, τους βλέπουμε εκεί με τα κλαδιά να προσπαθούν να σβήσουν αυτά τα μικρά καντιλάκια που λες. Αν μπορεί κάποιος να μας μιλήσει για την προσπάθειά τους, από πού έχουν έρθει? Έρχονται από όλη την Αττική, έρχονται από παντού, κυρίες και κύριοι. Αυτό το έχουμε δει. Κάθε χρόνο το βλέπουμε στην Ελλάδα. Έρχονται από παντού, από όλη την Ελλάδα και καταβάλουν προσπάθεια στα μέτωπα των πυρκαγιών. Τους είδαμε να φροντίζουν, έλεγα πριν, σέρνονταν στο χώμα για να μπορέσουν να βγάλουν χελώνες από το δάσος που κάηκε και να αντισώσουν άνθρωποι από κάθε γωνιά της Αττικής που έρχονται να προσφέρουν με όση δύναμη διαθέτουν. Να ρωτήσω, είστε από εδώ, από τη Μάνδρα, ήρθατε? Μάλιστα, από κάποιο άλλο μέρος Αττικής? Από τη Μάνδρα είναι. Είστε θελοντής? Ναι, ναι. Πείτε μου τι ακριβώς, αυτό το δάσος, ερχόσασταν εδώ όλοι οι κάτοικοι της περιοχής να αναπνεύσετε καθαρό αέρα? Μάλιστα, έτσι ακριβώς. Πώς λέγεται η περιοχή ακριβώς? Εμείς Παναγία Γοργοϊπίκο τη λέμε την περιοχή, γιατί είναι το μοναστήρι πάνω. Και τώρα η φωτιά μπορεί, θεωρείτε, να ελεγχθεί σε αυτό το σημείο που βρίσκεται τώρα, γιατί είναι πολύ δύσβατη η περιοχή? Είναι δύσβατο, θα δείξει. Και εμείς έχουμε έρθει ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι ανεξέλεγκτο. Είναι ανεξέλεγκτο, ναι. Εσείς επίσης από τη Μάνδρα. Βεβαίως, ναι, ναι. Ήρθατε με την παλιά. Ναι, ναι, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τι σημαντικό είναι το δάσος για σας? Εδώ έχουμε ζήσει, εδώ έχουμε μεγαλώσει. Το βλέπουμε και δακρύζουν τα μάτια μας με αυτήν την καταστροφή. Είναι μεγάλη καταστροφή. Πιο πάνω στη διάφορα έχουν καεί σπίτια, ζώα. Είναι μεγάλη καταστροφή. Τα κτηνοτροφικές μονάδες είδα μαντριά. Ελάφια ήταν πολύ. Πραγματικά είναι μεγάλη η ζημιά που έχει πάθει όλη η περιοχή εδώ. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να βρεις τις λέξεις. Πολλές φορές βουρκώνεις και εσύ αντικρίζοντας αυτό το θέμα. Δίωσε στην Αγία Κυριακή, στη Νέα Ζωή, εδώ στο δρόμο αυτό που ήταν δάσος, ωραίο δάσος. Δεν έχει απομείνει τίποτα και βλέπουμε τους κατοίκους να γίνονται μια παρέα.
και να βοηθούν στο έργο της κατάσβεσης, Ρίτσα. Με ό,τι μέσα έχουν, με όποιο τρόπο μπορούν, γιατί εκείνοι ξέρουν, γιατί όπως είπε και ο ένας από τους εθελοντές, εκεί μεγάλωσαν, ξέρουν τον τόπο τους, ξέρουν τα πατήματα αυτού του δάσους και μπορούν να βοηθήσουν, αλλά η εικόνα που σου μεταφέραν, Φωτεινή, είναι ότι αυτή τη στιγμή η φωτιά είναι πραγματικά ανεξέλεγκτη και έχει αφήσει στο διάβα της και μεγάλη καταστροφή, την οποία δεν μπορούμε να δούμε τώρα, γιατί είναι ακόμα το φαινόμενο σε εξέλιξη. Σωστά. Είναι μεγάλο το μέτωπο, γιατί έρχεται από δύο κατευθύνσεις. Σας δείχνει ο Μάριος Τζοβανίδης, έρχεται και από σκαλώνουν, βλέπετε, σκαλώνουν οι εθελοντές χωρίς ευκολία. Βέβαια, δεν ξέρω αν θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο, αλλά να σκαλώνουν, βλέπετε, και προσπαθούν με ένα κλαδί από πέφτων να στήσουν μικροαιστείες φωτιάς στην αντίθετη πλευρά. Πάρτε μια ανάσα και εσείς, Φωτεινή, για να αλλάξετε και σημείο, να δείτε πώς εξελίσσεται η φωτιά. Για να πάμε στην Όλγα Παναγιωτίδου για μια είδηση τελευταία στιγμή σχετικά με την Κόρινθο. Όλγα. Ρίτσα, υπάρχει αναζωπήρωση της πυρκαγιάς από τα Δερβενοχώρια. Κατευθύνεται προς τη Μοτορόιλ και γίνεται ενέργειες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενεργούν σε αυτό το σημείο τώρα με δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, Ρίτσα. Στα δηληστήρια λοιπόν αυτή την ώρα η αναζωοπήρωση είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, αυτό που λέγει νωρίτερα και ο Λευτέρης Πράσινος. Έχουμε αλλαγές στις φοράς του ανέμου, αναζωοπήρωσεις, υφέσεις αλλού. Για πάμε και στο Θάνο Κλωνόπουλο. Θάνο, πού βρίσκεσαι εσύ? Σας δείξω, εμείς βρισκόμαστε στη Νέα Ζωή. Πριν σας δείξω ότι άφησε η φωτιά, η οποία έχουν καταφέρει εδώ πέρα στην περιοχή να θέσουν υποέλεγχο, να σας πω ότι ήρθε μήνυμα από το 112 για να εκενωθούν οι περιοχές Λουτρόπυργος, Άνω Βλιχάδα, Συνοικισμός Όθωνα και Εφταξία και ζητείτε να εκενώσουν οι κάτοικοι τώρα προς Ελευσίνα, καθώς υπάρχει δασική πυρκαγιά. Είναι από ό,τι ξέρουν οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε, αναφέρουν ότι είναι η φωτιά που έχει ξεφύγει από τα Δερβενοχώρια. Τώρα, Ρίτσα, βλέπετε αυτές τις εικόνες, οι οποίες πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για να τις χαρακτηρίσουμε. Είναι δραματικές, είναι ό,τι άφησε πίσω της η φωτιά. Είμαστε σε ένα από τα σπίτια τα οποία κάηκαν ολοσχερώς από τη φωτιά που έφτασε μέχρι εδώ τη Νέα Ζωή, τη μάνδρα της Αττικής, το απόγευμα. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ, να σας δείξουμε. Κοιτάξτε, εδώ είναι η πόρτα ασφαλείας. Έχει λιώσει σχεδόν όλη. Ό,τι πλαστικό υπήρχε που ήταν τα φώτα δεν υπάρχει πια, έχει λιώσει και αυτό. Εδώ πέρα ήταν ένα σύνθετο όπου είχαν μέσα πολύτιμα πράγματα, τα σερβίτσια, τα οικογενειακά, η οικογένεια η οποία έμενε εδώ πέρα. Έχουν καταστραφεί τα πάντα, έχουν λιώσει. Κοίτα εδώ, αυτό εδώ, Ρίτσα, αν μπορεί και ξεχωρίζει. Είναι καναπές. Ήταν ο καναπές εδώ της οικογένειας, γιατί βρισκόμαστε στο σαλόνι. Βλέπουμε εκεί πέρα να βγαίνουν πάλι καπνοί. Η θερμοκρασία μέσα, η αίσθηση της θερμοκρασίας την οποία έχουμε είναι πάρα πολύ ζεστή, καθώς πριν από λίγη ώρα κατάφεραν οι πυροσβέστες να σβήσουν τη συγκεκριμένη φωτιά. Και κοιτάξτε πάνω την οροφή, δεν έχει μείνει τίποτα. Έχει καεί ολοσχερός. Εδώ πέρα στο συγκεκριμένο σπίτι. Έχει μείνει επί της ουσίας, όπως συμβαίνει συνήθως, Στάνο, μόνο σκελετός, μόνο τα ντουβάρια. Να το πούμε απλά, μόνο η τύχη, τα υπόλοιπα. Ο σκελετός και μάλιστα είναι και επικίνδυνα κιόλας, καθώς υπάρχει να έχουν λιώσει. Βλέπετε εδώ πέρα, στο συγκεκριμένο εδώ πέρα, αν μπορέσει ο συνάδελφος ο Παναγιώτης, ο Φίλιππας, σας δείχνω με το δάκτυλο, πώς έχει λιώσει το μέταλλο και πώς επικίνδυνο είναι για να καταρρεύσει. Καταλαβαίνεις λοιπόν η οικογένεια σε τι κατάσταση βρίσκεται. Είναι εδώ πέρα τα μέλη της οικογένειας. Είχαν εκενώσει το οίκημα όπως ζητήθηκε από τους αστυνομικούς αλλά και από το μήνυμα από το 112. Έμενε μια οικογένεια με δύο παιδιά. Εκενώσανε το οίκημα και γύρισαν τώρα και βλέπουν αυτή την καταστροφή. Μαζεύουν ό,τι μπορούν να μαζέψουν, ό,τι έχει σωθεί από τις στάκτες. Μάλιστα, για να σας δώσω να καταλάβετε, κάνανε χαρά που καταφέρανε που δεν κάει και ένα στεφάνι. Που δεν κάει και ένα στεφάνι από τα παιδιά, των παιδιών που είχαν και η μαμά έκανε πολύ μεγάλη χαρά για αυτό. Από ό,τι βλέπετε όμως κατά τα άλλα έχουν καταστραφεί τα πάντα. Τώρα προσπαθούν όπως είπαμε να μαζέψουν ό,τι έχει απομείνει, ό,τι μπορούν να πάμε και πιο μέσα, να μπούμε και λίγο πιο μέσα στο δωμάτιο. Να δείτε εδώ πέρα. Όλο εδώ πέρα είναι... Ναι, είναι από καρδιωτικές εικόνες. Πραγματικά έχει γίνει κάτω ένας φορτός από στάχτη, καταστροφή και αντικείμενα. Πραγματικά από καρδιωτικές εικόνες. Επιστρέφουμε στη Φωτεινή Νάσου. Φωτεινή, που βρίσκεσαι? Βρίσκομαι στην ίδια περιοχή, Ρίτσα, και παρακολουθώ το έργο των πυροσβεστών που προσπαθούν, καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν τη φωτιά
σε εδώ που εξακολουθεί να καίει. Βλέπετε... Μετακινηθήκατε λίγο με τον Μάριο Τσοπανίδη, από ό,τι καταλαβαίνουμε, και την εικόνα που μας στέλνετε με τον Μάριο, και έχετε, είσαστε μέσα στο δάσος πια, το δάσος. Ό,τι έχει απομείνει από το δάσος, γιατί βλέπουμε ότι οι κορμοί, αρκετοί κορμοί έχουν καεί. Ναι, είμαστε μέσα στο δάσος, ένα δάσος που εναλλάσσεται με καλλιέργειες και ελαιοδέντρων. Είδαμε... Λένε το βιός τους, γιατί ευτυχώς δεν έχουν άπινες ζωές, αλλά καταστράφηκαν περιουσίες, οι κόποι μιας ολόκληρης ζωής. Αυτό μου έλεγαν, ότι κάηκαν τα σπίτια τους που μια ζωή ολόκληρη προσπαθούσαν να δημιουργήσουν αυτή την περιουσία, και ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη είδαν το βιός τους να χάνεται. Βλέπω εδώ πυροσβεστικά οχήματα της ΔΔΕ, γιατί πολλά, ολόκληρη περιοχή βεβαίως δεν έχει ρεύμα, όπως και πολλοί οικισμοί στη Μάνδρα. Και όταν λέμε δεν υπάρχει ρεύμα, εννοούμε δεν έχουν και νερό. Γιατί λόγω της αυξημένης κίνησης, ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες στις περιοχές αυτές, το νερό έρχεται με δεξαμενές, με αδειοστάσια από τις δεξαμενές, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι όταν έχουμε διακοπές στο ρεύμα, γιατί οι κολόνες είναι ξύλινες, τυλίχθηκαν στις φλόγες, δεν έχουν τα σπίτια, δεν έχουν τα νοικοκυριά και νερό. Με τα μπουκάλια οι άνθρωποι προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Πραγματικά η εικόνα μας ξεπερνάει όλους. Αυτά τα καντιλάκια με τα μπουκάλια το νερό, με τις μάνικες, με ό,τι έχει ο καθένας, με ένα κλαδί, αυτές οι τιτάνιες προσπάθειες. Άννα, πού βρίσκεσαι? Βρισκόμαστε στο Λουτράκι Ρίτσα, κοντά στον οικισμό του Αγίου Χαραλάμπου, εδώ όπου η πύρινη λέλαπα συνεχίζει να κατακαίει το δάσος. Είχαμε μια αναζωπήρωση εδώ λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, όπου ξεκίνησε από μια μικρή εστία και εξαπλώθηκε πραγματικά σε όλο το δάσος. Έχει γεμίσει το τοπίο με μαύρους καπνούς. Να σου πω ότι λίγο πριν βγούμε στον αέρα, ακούστηκε ένας ισχυρός, ένας δυνατός θόρυβος, σαν έκρηξη. Κάπου από το σημείο που βγαίνουν οι καπνοί. Δεν έχουμε ορατότητα για να σας πω αν είναι από κάποιο σπίτι ή κάτι άλλο. Δεν μπορώ να το δω από εδώ. Αλλά τώρα βλέπω μία καινούρια εστία ψηλά στο βουνό αριστερά μας. Θα το δούμε τώρα με τη βοήθεια της Ελένης Μάνου και του Ιάκωβου Σταυρινίδη. Είναι μια καινούργια εστία ψηλά στο βουνό. Εκεί τόση ώρα δεν έκαιγε η φωτιά. Είχε εξαπλωθεί προς τα δεξιά από εκεί που βλέπετε. Τώρα αρχίζει να καίει εκεί ψηλά στο βουνό. Είναι μια νέα εστία. Έχουμε μια νέα αναζωπήρωση. Πραγματικά εδώ η περιοχή είναι γεμάτη με μικρές και διάσπαρτες εστίες. Και όσο φυσάει. Α, έτσι πως το βλέπουμε τώρα, Άννα, με την εικόνα που μας στέλνει ο Ιάκωβος και η Ελένη, είναι πίσω από το βουνό. Επί της ουσίας, δηλαδή οι καπνοί έρχονται πίσω από το βουνό, από εκείνη η φωτιά, αυτή η αναζωπήρωση που λες. Ακριβώς Ρίτσα. Έχει η φωτεινή Νάσου μας στέλνει και μια εικόνα, συγγνώμη που σε διακόπτω, Άννα, ενώ μεταδίδεις το μετρεπορτάζ σου, βρήκαν μια χελώνα, είναι αυτό που είδαμε λίγο νωρίτερα, οι εθελοντές την πήραν, της έριξαν λίγο νερό, γιατί είχε περάσει μέσα από τα καμένα, προσπαθούν τα ζωντανά, προσπαθούν τα οικόσιτα να ζήσουν και εκείνα. Έχουμε μια τεράστια προσπάθεια από τις εθελοντικές ομάδες και πρέπει να την εκτιμήσουμε και να την επαναλαμβάνουμε διαρκώς, Φωτεινή. Ναι, έτσι είναι, και συγκινούμαστε από χαρά, γιατί αυτά τα παιδιά είναι από πολύ νωρίς και ψάχνουν μέσα, σας λέω, στο δάσος, στο καμένο, με κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή, να χελώνες, ελάφια, κάηκαν πιο πέρα, να σώσουν όποια ζωή μπορεί να σωθεί. Και τώρα βρήκα μια χελώνα η οποία ξέφυγε, φανταστείτε αυτή η χελώνα πόσο τυχερή, ξέφυγε από την πύρινη λέλαπα και τη δρώσαν, της έριξαν νερό και της έδωσαν να πιει νερό. Και τώρα την απομακρύνουν για να την τοποθετήσουν σε ασφαλές σημείο. Είναι πολύ ευχάριστο και πολύ ελπιδοφόρο. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι που έρχονται εδώ για να σώσουν όποια ζωή μπορεί να σωθεί. Πραγματικά ήταν πολύ συγκινητική εικόνα. Αλλά τουλάχιστον σώθηκε η χελώνα. Ο Θάνος Κλωνόπουλος βρίσκεται με πυροσβέστες, μαζί με πυροσβέστες. Είναι Θάνο. Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν στη Νέα Ζωή. Βλέπετε, υπήρξε μια μικρή αναζωπήρωση, αλλά η επέμβαση των πυροσβεστών, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή, ήταν άμεση. Καταφέρανε και την σβήσανε. Είναι όλοι σε επιφυλακή ακόμα, καθώς η φωτιά με τους ανέμους υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε. Θα επιχειρήσω να ρωτήσω τον πυροσβέστη να μας δώσει εκείνος μια εικόνα που μπορεί να έχει καλύτερη για την κατάσταση. Καλημέρα σας. Καλησπέρα. Τι εικόνα έχουμε, ξέρουμε, συγχαρητήρια καταρχάς και... Να είστε καλά, παιδιά. Ποια είναι η εικόνα που έχετε?
Έχουν δουλειά ακόμα. Να είστε καλά, να είστε καλά δουλειά. Είναι δύσκολο, Θάνο, να μιλήσουν σε αυτές τις συνθήκες. Είναι και ήδη καταπονημένοι. Μην ξεχνάμε ότι είναι δεύτερο 24ωρο άϊπνοι οι άνθρωποι. Δίνουν μια μάχη από τη μια πλευρά στην άλλη και από τη μια πλευρά στην άλλη και πάλι. Σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Να σου πω και το πιο συγκινητικό, Ρίτσα. Ναι. Αν μπορέσουμε να προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω, να σας δείξουμε ότι ήρθανε κάτοικοι εδώ πέρα με ένα παγωμένο μπουκάλι νερό και ένα ποτηράκι και το δώσανε στους πυροσβέστες για να μπορέσουν έτσι κάπως να δροσιστούν, όπου, όπως είπες και εσύ, πόσες ώρες είναι μέσα στις φωτιές. Ναι, γεια σας. Εδώ είστε εδώ κάτοικος της περιοχής, ήρθατε στους πυροσβέστες. Δεν θέλετε να πείτε κάτι. Βλέπετε εδώ με το ποτηράκι και το μπουκάλι το παγωμένο νερό. Εδώ ήταν στους πυροσβέστες να πιούνε και να δροσιστούν. Όπως είπαμε εδώ στη Νέα Ζωή. Όπως ξέρεις καλά, γιατί έχουμε καλύψει καθώς και άλλες πυρκαγιές, οι αλυσίδες αλληλεγγύης και ανθρωπιάς είναι η δύναμη σε οποιοδήποτε γεγονός συμβαίνει, φυσικό γεγονός. Ακριβώς. Και καταγράψαμε, Ρίτσα, από το μεσημέρι που βρισκόμαστε εδώ πέρα, τέτοιες σκηνές πάρα πολλές που πραγματικά υπό άλλες συνθήκες θα ήταν πολύ, αν μπορούμε να το πούμε, όπως θα χρησιμοποιήσω το χαρακτηρισμό που είπε η Φωτεινή Νάσου, ελπιδοφόρες. Είδαμε νέα παιδιά να βοηθούν ηλικιωμένους να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Είδαμε νέα παιδιά να γίνονται μια γροθιά και μαζί να παλεύουν να σώσουν το σπίτι του γείτονα. Είδαμε νέα παιδιά να τρέχουν και να μπαίνουν σχεδόν μες στις φλόγες για να σώσουν τετράποδα ζωάκια, ζωάκια συντροφιάς που είτε είχαν ξεφύγει είτε από τους ιδιοκτήτες τους είτε ήταν αδέσποτα. Παναγιώτη, λίγο στην άκρη, βλέπουμε εδώ ότι έρχεται και άλλο ένα πυροσβεστικό. Όλα αυτά τα οποία έχουμε καταγράψει, η Ρίτσα, είναι πραγματικά δείχνουν την αλληλεγγύη που υπάρχει σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, την ανθρωπιά που υπάρχει σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, μα πάνω απ' όλα ότι είμαστε ενωμένοι, μια γροθιά και όλοι μαζί αντιμετωπίζουν αυτό τον κίνδυνο και αυτή την καταστροφή. Βλέπουμε τον πυροσβέστη να συνεχίζει να προσπαθεί να μην υπάρχει ούτε μία εστία η οποία να είναι επικίνδυνη, να φουντώσει και να εξαπλωθεί η φωτιά εδώ στη Νέα Ζωή. Βλέπουμε να είναι τρία πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται εδώ και είναι σε επιφυλακή και οι κάτοικοι το ίδιο. Όπως μας είπανε, δεν θα κοιμηθούν όλο το βράδυ, καθώς φοβούνται πάρα πολύ μην γυρίσουν οι άνεμοι, οι οποίοι, να πούμε, Ρίτσο, ότι αυτή τη στιγμή έχουν κοπάσει. Δεν έχουμε εδώ στο συγκεκριμένο σημείο όπου βρισκόμαστε δυνατούς ανέμους. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί το βράδυ και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυνατή ρηπή αέρα η οποία είναι προς το μέρος της Νέας Ζωής. Καταλαβαίνετε, αυτή είναι η κατάσταση. Δεν υπάρχει εφησυχασμός σε τέτοιες καταστάσεις, ακόμα και αν οι άνεμοι υποχωρήσουν. Δεν υπάρχει καθόλου εφησυχασμός. Ναι. Δεν υπάρχει καθόλου εφησυχασμός. Αυτά που σας μεταφέρω, αυτές είναι και οι σκέψεις των κατοίκων εδώ πέρα. Αυτό συζητάμε, βλέπουμε αν φυσάει, αν δεν φυσάει, προς τα πού φυσάει και υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία. Είδαμε προηγουμένως και το σπίτι το οποίο καταστράφηκε ολοσχερός. Τώρα, στο σημείο όπου βρισκόμαστε, υπάρχουν μικρές αναζωπηρώσεις. Υπάρχουν μικρές εστίες φωτιάς οι οποίες αναζωπηρώνονται. Βλέπουμε τους πυροσβέστες οι οποίοι συνεχίζουν, ρίχνουν νερό παντού όπου βλέπουν κάπου καπνό, ρίχνουν νερό ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα εξάπλωσης, να μην υπάρχει η πιθανότητα να φουντώσει και να μπορέσει να κάψει και να εξαπλωθεί πάλι η φωτιά. Ναι, τουλάχιστον η εικόνα που μας μεταφέρεται είναι καλύτερη από εκεί, Θάνο. Για να πάμε και πάλι στη Φωτεινή Νάσου. Φωτεινή. Τώρα και καταγράφουμε, Ρίτσα, τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών. Τρία άτομα είναι πλήρωμα στο συγκεκριμένο πυροσβεστικό όχημα. Παρόλα αυτά, με δύναμη ψυχής έχουν ανέβει σε πολύ δύσκολες περιοχές, δύσβατες περιοχές, κακοτράχυλες, για να μπορέσουν να περιορίσουν τη φωτιά στο σημείο όσο πιο ψηλά μπορούν, σε ένα σημείο που να τις απαγορεύσουν με κλαδιά, με φερτά υλικά, για να μπορέσουν να ανακόψουν την καταστροφική της πορεία. Και μαζί με τους πυροσβέστες και κάτοικοι, εθελοντές, όλο και να ληφθούν νερά εδώ και σάντουιτς στους πυροσβέστες. Πόση μεγάλη προσπάθεια καταβάλουν αυτοί οι άνθρωποι και άλλοι με τα χέρια τους, με χειρονακτική εργασία προσπαθούν. Βλέπετε το νεαρό που σας δείχνει ο Μάριος, ένας απλός δημότης, ένας πολίτης είναι, που ήρθε να βοηθήσει το έργο των πυροσβεστών. Προσπαθεί να πιάσει το σωλήνα και να βοηθήσει τους πυροσβέστες να ρίξουν νερό στο κατάλληλο σημείο. Και έχει τη σημασία του αυτό, γιατί δεν έχει εδώ κοντά πυροσβεστικούς κρουνούς για να μπορεί.
για να μπορεί να γίνει ένα εφοδιασμός. Και αν δεν μπορεί να γίνει ένα εφοδιασμός, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Αλλά τουλάχιστον υπάρχουν οι εθελοντές, υπάρχουν οι κάτοικοι. Αυτό που λες, Φωτεινή, αν όχι τώρα, πότε, αν όχι εσύ, ποιος. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε, τον όποιο τρόπο έχουν. Σωστά. Για να πάμε στην Άννα Νικολάου και πάλι στο Λουτράκι, γιατί φαίνεται ότι έχουμε μια αναζωοπήρωση. Είναι το κομμάτι που μας έλεγε προηγουμένως η Άννα και μας έστελνε με τη βοήθεια του Μάριου Τζοβανίδη. Όχι, δεν είναι ο Μάριος εκεί, έτσι, σωστά. Ναι, είναι η Ελένη και ο Ιάκωβος, ότι η φωτιά έχουμε μια αναζωοπήρωση εκεί. Άννα. Ακριβώς, Ρίτσα, και βλέπετε τώρα πώς επεκτείνονται οι φλόγες, πώς εξαπλώνεται η φωτιά. Ξεκίνησε από ένα μικρό σημείο και τώρα παίρνει όλη την κορυφή, το πίσω μέρος, αν μπορώ να διακρίνω καλά, από το βουνό. Φαίνονται οι φλόγες που είναι έντονες, είναι μαύρος ο καπνός, σημαίνει ότι καίει, έχει πυκνή βλάστηση. Προηγουμένως από λίγο πιο κάτω από αυτό το σημείο είχε ξεκινήσει το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, λίγο πριν τις 6, η αναζωπήρωση, όπου έκαψε όλη την πυκνή βλάστηση που βρίσκεται εκεί και εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα η φωτιά και πήρε μεγάλες διαστάσεις. Βλέπουμε ένα αέρια μέσα περνούν από το σημείο. Είναι επιποδός και εναέριες και πήγες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπάρχουν πάρα πολλές διάσπαρτες εστίες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι αρκετά μεγάλο το μέτωπο, έτσι όπως μας το μεταφέρετε, Άννα, για να επιστρέψουμε στην Γεωργία Λαγού. Γεωργία. Αλλά στην πράξη, αφού οι ανάγκες, ειδικά στην πυροσβεστική, είναι το καλοκαίρι. Είσαι μαζί με τον Δήμαρχο, Γεωργία. Δεν σε ακούμε καλά, Γιώργη. Α, σε ακούμε τώρα, ναι. Εγώ θα ξεκινήσω αλλιώς. Εγώ θα σας πω ότι 4 ώρα το πρωί εχθές η φωτιά δεν είχε έρθει καν στην Αττική. Είχε οριοθετηθεί έτσι όπως έμπηγνε στην Βιωτία. Σήμερα το πρωί, και ενώ πιστεύαμε ότι θα βλέπαμε ένα αέρια μέσα τα οποία θα είχαν καταστήλει αυτή την πυρκαγιά, η οποία, όπως βλέπετε, εξελίχθηκε σε βιβλική καταστροφή, απεναντίας, δεν ξέρω, δεν υπήρχε συντονισμός, δεν υπήρχαν τα πήγια μέσα, δεν υπήρχαν τα εναέρια μέσα. Έγινε αυτή η περιβαλλοντική καταστροφή, για την οποία πραγματικά εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες. Γεωργία, λέει ότι υποτιμήθηκε η κατάσταση, υποτιμήθηκε το μέτωπο δηλαδή. Πέταξαν λίγα. Εννοείται ότι υποτιμήθηκε το μέτωπο, μήπως ρωτάει και η κυρία Μπιζόγλη. Εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Ξέρετε, εμείς δεν είμαστε στις επιχειρήσεις. Ούτε οι δήμαρχοι, ούτε ο περιφερειάρχης, ούτε οι αντιδήμαρχοι, ούτε οι αντιπεριφερειάρχες. Αυτό το γνωρίζουν στην πυροσβεστική. Απευθυνθήκατε εσείς στην πυροσβεστική. Δεν έκανα κάτι άλλο. Από το πρωί έως και τώρα μιλάω συνεχώς μαζί. Σκεφτείτε ότι κάει και το ωραιότερο δάσος της Αττικής, αυτό της Κιάφας, στη Δημοτική Ενότητα της Μάνδρας, και εκεί ήμουνα μόνος μου, με μια υδροφόρα του Δήμου. Δεν υπήρχε ένα πυροσβεστικό όχημα. Κάει και η Νέα Ζωή, ένας οικισμός με σπίτια, με δρόμους, τετραγωνισμένος. Έχει πολύ αέρα, Δημαρχέ. Θα μπορούσαν να πετάξουν ένα αέρια μέσα με αυτό τον αέρα. Και αν θα μπορούσαν, ποια θα είναι αυτά, ποια θα ήταν. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω αν θα είναι τα καναντέρ, ή θα είναι τα ελικόπτερα, ή τι τύπου, εν πάση περιπτώσει, είναι για τους αέρα. Ότι είχε μια δύναμη ο αέρας είχε. Αυτό να το αναγνωρίσουμε. Αλλά μπορούμε όμως να μιλάμε για στρατηγό άνεμο το 2023 σε 25 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Και να είπε όλα. Την πυροσβεστική καταστροφή, την οποία εσείς, οι διεισόμαστε αυτή τη στιγμή, διαπιστώνετε. Τώρα που εντοπίζετε το πρόβλημα, σε ποιες περιοχές να πληροφορήσουμε τους τηλεθεατές. Έχει διέλθει πλέον του Δήμου η φωτιά και οδηγείται προς τον Δήμο Μεγαρέων σε οικισμούς εκεί. Ας σταματήσει. Έχετε εικόνα από τα δηληστήρια, Δήμαρχε, τι γίνεται εκεί. Δεν μπορώ να έχω, είμαστε πάρα πολλά χιλιόμετρα από τα δηληστήρια εμείς. Βλέπετε, εν πάση περιπτώσει, τι μπορεί να έχει γίνει. Εντάξει, καλή δύναμη να το ευχηθούμε, να τον ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία. Καλή δύναμη και καλή στην προσπάθεια που κάνει αυτή την ώρα. Φαίνεται ότι είναι καλύτερη κατάσταση. Να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Για να πάμε να δούμε τι γίνεται με τα δηληστήρια. Σε αυτό που μας έλεγε προηγουμένως η Όλγα Παναγιωτίδου. Όλγα.
Ευτυχώς ελέγχθηκε η φωτιά στα δηληστήρια. Λέγαμε νωρίτερα ότι είχαμε αναζωπήρωση από τα δερβενοχώρια προς τα δηληστήρια, όπου επιχειρούσαν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Τα νέα είναι θετικά. Η φωτιά στα δηληστήρια ελέγχθηκε. Φανταστείτε τι θα γινόταν εάν δεν είχε ελεγχθεί η φωτιά, πόσο επικίνδυνο θα ήταν. Αυτό είναι απόλυτη αλήθεια. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε και τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τα μέτωπα των πυρκαγιών που σκεπάζουν ολόκληρη τη χώρα. Σε επιφυλακή βρίσκονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης λόγω των πύρινων μετώπων που μένονται. Ο Σοκράτης Φάμελος επεσήμανε πως τώρα είναι η ώρα της στήριξης των ανθρώπων στο πεδίο. Οι κρίσεις που πολλαπλασιάζονται απαιτούν μια σύγχρονη και οργανωμένη πολιτεία, η οποία να λειτουργεί πρώτον με πρόληψη και δεύτερον να υποστηρίζει την ανθεκτικότητα. Και δυστυχώς, αλλά και καλύτερα θα έλεγα εγώ, η αγορά δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτές τις μεγάλες κρίσεις που δημιουργούνται στην κοινωνία μας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης Βασίλη Κικίλια και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Να πω ότι αυτή τη στιγμή η σκέψη μας, η αγωνία μας είναι στους χιλιάδες πολίτες που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι είναι φυσιολογικό φαινόμενο ή παρεπόμενο μόνο της κλιματικής κρίσης. Επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό και τον αρμόδιο Υπουργό είχε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στο μέτωπο. Επίθεση στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της εξαπολύουν Σπαρτιάτες, Ελληνική Λύση και Νίκη. Ο Πρωθυπουργός, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, εμφανίστηκε να χρεώνει ξανά τη νέα καταστροφή στην κλιματική κρίση. Μάλιστα, προτάσει την διαεκένωση προστασία της ζωής, αφήνοντας στο έλεος της πύρινης λέλαπας τους σκόπους μιας ζωής Ελλήνων πολιτών, καθώς και εκατοντάδες απανθρακωμένα ζώα. Κοίτα κάτι συμπτώσεις. Όταν είναι για business και ανεμογεννήτριες και έγινε συμπτωματικά η Ελλάδα. Αναρωτιόμαστε εάν τώρα ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει προσωπικό του ΕΚΑΒ για επιχειρήσεις θεσοπυρόσβεσης. Είναι ακόμη θλιβερότερο όμως το κράτος να δείχνει μονόπλευρα επαρκές στο να στέλνει στους συμπολίτες μας μηνύματα εγκατάλειψης. Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ρένας Δούρου, κατόπιν αιτήματος της εισαγγελικής αρχής, αλλά και κατόπιν αιτήματος της ίδιας της βουλευτού, αποφάσισε ομόφωνα η ολομέλεια της Βουλής ώστε να συνεχιστεί η δίκη για το Μάτι. Η εθνική τραγωδία που συνέβη στο Μάτι αποτελεί εθνική ντροπή και τοδοτεί τη συνολική αποτυχία του πολιτικού συστήματος. Το έγκλημα στο Μάτι εμπλέκει πολιτικά πρόσωπα όχι μόνον στο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Υπήρξαν κορυφαίες κεντρικές κυβερνητικές και πρωθυπουργικές ευθύνες. Η ακροαματική διαδικασία έχει διακοπεί από τις αρχές του μήνα, αμέσως μετά την εκλογή της Ρένας Δούρου στο βουλευτικό αξίωμα, και η επανέναρξή της έχει προγραμματιστεί για τις 24 Ιουλίου. Τις πληγήσεις περιοχές επισκεφθούν κλιμάκια του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής αύριο. Πάμε στον Αντώνη Σεφερλή που έχει τις πληροφορίες. Αντώνη. Αύριο στις 8.30 το πρωί, Ρίτσα, κλιμάκια του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με επικεφαλή τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Σοκράτη Φάμελο, αλλά και τον αναπληρωτή γραμματέα, κύριο Βασιλιάδη, θα βρεθούν στις πληγήσεις περιοχές του Σαρονικού. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι λίγο αργότερα στις 9.15 στο σημείο θα βρεθεί και κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής με τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, έτσι ώστε να δουν τι ακριβώς συμβαίνει στις περιοχές αυτές οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με τις πυρκαγιές αυτές τις ημέρες. Σε ευχαριστούμε, Αντώνη. Ο καύσωνας που πλήττει το βόρειο ημισφαίριο αναμένεται να ενταθεί αυτή την εβδομάδα, προκαλώντας αύξηση των νυχτερινών θερμοκρασιών και οδηγώντας σε αυξημένο κίνδυνο καρδιακών προσβολών και θανάτων, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός. Ο υδράργυρος σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα καταρρύπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ο παραδοσιακός πόλεμος νερού στη Μαδρίτη λαμβάνει άλλες διαστάσεις, καθώς ένα τρίτο κύμα καύσωνα τσουρουφλίζει τη χώρα. Με υδραντλίες, νεροπίστολα και κουβάδες, χιλιάδες πολίτες προσπαθούν να δροσιστούν. Τη στιγμή που ο υδράργυρος έχει αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και σε πολλές περιοχές αναμένεται να ξεπεράσει τους 44. Στην Ιταλία, ο αντικυκλώνας Χάροντας φέρνει απόκοσμες θερμοκρασίες και φαίνεται έτοιμος να σπάσει κάθε ρεκόρ ζέστη στη γυραιά Ήπειρο. Tutta quanta l'Italia quindi sarà soggetta a un flusso di aria calda e umida, con temperature previste oltre 40 gradi in diverse città. Στη Βόρεια Ιταλία, ντόπιοι και τουρίστες έχουν πλημμυρίσει τη λίμνη Λαγκάρντα, τη μεγαλύτερη της χώρας. Πορτοκαλί στην Αγερμό κήρυξε η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία της Κροατίας, καθώς τόσο η ενδοχώρα όσο και τα νησιά θυμίζουν καμίνι.
Στη Λουδίνα, τρένο εκτροχιάστηκε καθώς υψηλές θερμοκρασίες προκάλεσαν διαστολή καταστρέφοντας τις ράγες. Πολύ φάντασμα θυμίζει Πρίστινα, καθώς οι αρχές κήρυξαν κόκκινο συναγερμό συνιστώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. I'm 22 years old, but never in my life I experienced this kind of heating before in Pristina. Ο υδράργυρος στη βαλκανική χώρα αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τους 40 βαθμούς Κελσίου δείχνουν τα θερμόμετρα και στο Μαυροβούνιο και δεν υπάρχει καλύτερο μέρος για να δροσιστείς από τα κρύα νερά του ποταμού Τζίγευνα. Η πυροσβεστική είναι σε επιφυλακή, καθώς οι αρχές αύξησαν το επίπεδο συναγερμού για δασικές πυρκαγιές. Παιδιά, στον Διγιάρμπακιρ της Τουρκίας, εκεί όπου ο υδράργυρος έχει ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, βουτάνε όλο χαρά στην τεχνητή λίμνη τοπικού πάρκου. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν θερμοκρασίες μέχρι 48 βαθμούς Κελσίου. Καύσωνας διαρκείας έχει θέση σε συναγερμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην κοιλάδα του θανάτου, που εκτείνεται κατά μήκος τμήματος των συνόρων της κεντρικής Καλιφόρνια και της Νεβάδας, το θερμόμετρο έδειξε 56 βαθμούς Κελσίου, μία ανάσα πριν σπάσει το τοπικό ρεκόρ. Θερμοκρασία εδάφους 80 βαθμών Κελσίου καταγράφηκε στους κόκκινους λόφους ψαμίτι του Τιάν Σαν της κινεζικής επαρχίας Σιάντζιάνγκ. Εκατοντάδες τουρίστες επισκέφτηκαν την περιοχή για να βιώσουν την απόλυτη ζέστη. Θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στο Λευτέρη Πράσινο, καθώς ο Guardian παρουσιάζει ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο από τη φωτιά στον Κουβαρά. Λευτέρη. Είναι εικόνες από ντρόν. Συγκλονιστικές εικόνες που κατέγραψαν τα ντρόν, λοιπόν, και τα παρουσιάζει η εφημερίδα Guardian, ένα από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης που αναφέρονται εκτενώς στις καταστροφές που προκάλεσε η πυρκαγιά χθες στην Ανατολική Αττική. Βλέπουμε εδώ τις εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου μέσω της Βρετανικής εφημερίδας και βέβαια δίνουν όλες τις πληροφορίες ότι σχεδόν 30.000 στρέμματα δασικής γης κάηκαν χθες. Μεταφέρουν λοιπόν αυτές τις εικόνες. Στις πρώτες εκτιμήσεις από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί δεν έχει γίνει και η συνολική εικόνα. Πραγματικά στάχτη τα πάντα. Έχει γκριζάρει το τοπίο, έχει μαυρίσει ο τόπος. Είναι σαν να έχει χαθεί το χρώμα. Είναι εκτενή τα ρεπορτάζ, να πούμε, σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωση, όχι μόνο στα βρετανικά, αλλά και, και στον υπόλοιπο κόσμο. Τώρα ο Αμερικανός στρατιώτης έχει συλληφθεί και κρατείται από τις αρχές της Βόρειας Κορέας, αφού διέσχισε τη διαχωριστική συνοριακή γραμμή με τη Νότια Κορέα χωρίς άδεια. Ακριβώς. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, μάλιστα πρόκειται για Αμερικανό στρατιώτη, ο οποίος περιόδευε στην κοινή περιοχή ασφαλείας στο συνοριακό χωριό Πανμουντζόμ, που βρίσκεται στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, η οποία χωρίζει τη Βόρεια από τη Νότια Κορέα και φρουρείται από στρατιώτες των δύο ασιατικών κρατών. Φέρεται να αποσπάστηκε από το υπόλοιπο γκρουπ που επισκεπτόταν το σημείο και τρέχοντας να διέσχισε χωρίς άδεια την διαχωριστική γραμμή, περνώντας εντός της Βόρειας Κορέας. Παρότι οι ξεναγοί τον κυνήγησαν, δεν κατάφεραν να τον πιάσουν και έτσι οι βορειοκορεάτες στρατιώτες που φρουρούν το συνοριακό πέρασμα τον συνέλαβαν. Η διοίκηση των ΗΠΑ θεωρεί πως ο Αμερικανός στρατιώτης έχει τεθεί υποκράτηση από το βόρειο κορεατικό καθεστώς με το οποίο βρίσκεται σε επαφή για να επιληθεί το ζήτημα. Πρόκειται για τον τρίτο Αμερικανό που συλλαμβάνεται από τις αρχές της Βόρειας Κορέας τα τελευταία 7 χρόνια. Το σημείο επισκέπτονται κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Μάλιστα, τα τουρ εκεί ξανάρχισαν πέρυσι μετά από 3 χρόνια παύσης λόγω της πανδημίας. Το περιστατικό έρχεται τη στιγμή που η Βόρεια Κορέα κλιμακώνει την ένταση με τη Δύση εξαιτίας του πυρηνικού της προγράμματος αλλά και των αλλεπάλληλων εκτοξεύσεων βαλιστικών πυράβλων. Σε ευχαριστούμε. Με ένα μπαράζ βομβαρδισμών σε δεξαμενές καυσίμων του Ουκρανικού στρατού απάντησε η Ρωσία για τη ζημιά που προκάλεσε ουκρανικό ντρόν στη γέφυρα της Κρυμαίας. Την ίδια ώρα η αποχώρηση της Ρωσίας από τη Συμφωνία για τα Ουκρανικά Σιτηρά έχει προκαλέσει τη διεθνή ανησυχία αλλά και την απογοήτευση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ που επεσήμανε ότι η Μόσχα καταδικάζει τον αναπτυσσόμενο κόσμο στην ακραία φτώχεια. Τα αντίπεινα του κατοχικού στρατού στην Ουκρανία για τον βομβαρδισμό στη ρωσική γέφυρα της Κρυμαίας προγραμματίστηκαν νύχτα. Χειρουργικές επιχειρήσεις που στόχευαν δεξαμενές καυσίμων για τον τακτικό στρατό στην Οδυσσό και το Μικολάεφ. Χτυπήθηκε και ένα νεόριο. Χτυπήθηκαν και σπίτια, όπως φαίνεται και στο βίντεο αυτό, από την Ουκρανική αστυνομία. Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν αναλαμβάνει ρόλο τιμωρού. Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες συνέλαβαν και μια γυναίκα, κατάσκοπο λένε υπέρ της Ουκρανίας, που θα βοηθούσε σε μια τρομοκρατική επίθεση. Υποσημείωση στο νέο μεγάλο κεφάλαιο της επισιτιστικής κρίσης που άνοιξε η Ρωσία με την αποχώρηση από τη Συμφωνία για τα Ουκρανικά Σιτηρά. Θυμός και απογοήτευση στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Today's decision by the Russian Federation will strike a blow to people in need
everywhere. Δεν είναι τυχαία η ρωσική στοχοποίηση της Οδυσσού με αφορμή τη νέα επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας. Οι υποδομές αποθήκευσης και πρόθεσης των σιτηρών βρίσκονται στην Οδυσσό και για την Ουκρανική κυβέρνηση η συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας παραμένει σε ισχύ. Чорноморська зернова ініціатива може і повинна працювати і надалі, якщо без Росії, то без Росії. Угода щодо експорту зерна – це угода з Туреччиною і ООН. Το Κρεμλίνο θεωρεί οποιαδήποτε νέα διακίνηση σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας παρακινδυνευμένη χωρίς τις ρωσικές εγγυήσεις ασφαλείας. Το τελευταίο πλοίο που έφυγε από την Οδυσσό βρίσκεται στην Τουρκία και ελέγχεται. Ο κίνδυνος άμεσης επισιτιστικής κρίσης για τους φτωχούς του κόσμου ορατός. Σε τηλεοπτική συνάντηση κάλεσε ο Νίκος Παπάς τους συνυποψήφιους του για την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ως συνδικαλιστικές χαρακτήρισε τις υποψηφιότητες του Ευκλήδη Τσακαλώτου, του Νίκου Παπά, αλλά και της Έφης Ακτσιόγλου, ο Στέφανος Τζουμάκας. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι βουλευτές που δηλώνουν στήριξη στην υποψηφιότητα της Έφης Ακτσιόγλου. Η πολιτική ταυτότητα του κόμματος είναι μεν αποφασισμένη, αλλά ίσως δεν μεταφέρθηκε στην κοινωνία, διεμήνυσε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Ο Αλέξανδρος Τσίπρας, με το μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο που έχει, αναγνώρισε ότι το έλλειμμα εμπιστοσύνης τυπώνονται σε ένα βαθμό και στο πρόσωπό του και άρα λέει: εγώ κάνω την κίνηση ώστε να ανοίξει ο χώρος και να, αν θέλετε, να δημιουργηθεί η δυνατότητα αυτής της αναγέννησης του νέου κύματος. Με το βλέμμα στραμμένο στην εκλογή του νέου Προέδρου του κόμματος, οι υποψήφοι για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ανοίγουν τα χαρτιά τους. Ο Νίκος Παπάς καλεί τους συνυποψηφίους του για ένα τηλεοπτικό debate, δηλώνοντας παράλληλα πως είναι κατά του ασπόντιλου πολυσυλλεκτισμού. Πρέπει να γίνει μια τηλεοπτική συνάντηση πριν το τέλος Ιουλίου και μια πριν το τέλος Αυγούστου. Ως συνδικαλιστικές χαρακτήρισε ο Στέφανος Τζουμάκας τις υποψηφιότητες της Έφης Αχτσιόγλου, του Ευκλήδη Τσακαλώτου αλλά και του Νίκου Παπά για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ σε αντίθεση με τη δική του την οποία αποκάλεσε πολιτική. Αλλά αυτό που κάνω είναι... Είναι συνδικαλιστική υποψηφιότητα Αχτσιόγλου. Συνδικαλισμός. Απολιτικός συνδικαλισμός. Συνήθως προβάλλον θα διεκδικήσουμε αυτά. Κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθεστώς Μητσοτάκη, Μητσοτάκης ΑΕ. Ναι. Λοιπόν, το ξέρετε το έργο αυτό. Στο πλευρό της Έφης Αχτσιόγλου συντάζεται και ο πρώην Υπουργός Ευάγγελος Αποστολάκης, αλλά και η βουλευτής Τρικάλων Μαρίνα Κοντοτόλη. Ενώπιον του εφέτη ανακριτή Λάρισας βρέθηκαν σήμερα δύο διευθυντικά στελέχη του ΟΣΕ, τα οποία κατηγορούνται για το δυστύχημα των Τεμπών. Αποκαλυπτικό είναι το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων που παρουσιάστηκε από συγγενείς θυμάτων. Μετά από μια πολύωρη διαδικασία, οι δύο διευθυντές του ΟΣΕ αφέθηκαν ελεύθεροι. Στον διευθυντή της Διεύθυνσης Συντήρησης Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Ηλεκτροκίνησης επιβλήθηκαν δύο όροι, εγγύηση 30.000 ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου του ΟΣΕ από το 2017 μέχρι το 2019 αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του στον εφέτη ανακριτή. Ο εντολέας μου έβαλε τα πράγματα στη θέση τους. Είχαμε ένα αντελεχέστατο και εξαιρετικό υπόβλημα με προαπαντημένα τα ερωτήματα. Μετά από 3 ώρες περίπου διαδικασία αφέθηκε ελεύθερος χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο. Οι διευθυντές του ΟΣΕ αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της διατάραξης συγκοινωνιών σε βαθμό κακουργήματος και της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροίδια παραλήψεως. Για τις ίδιες κατηγορίες βρίσκονται προσωρινά στη φυλακή ο σταθμάρχης Λάρισας και ο επιθεωρητής του ΟΣΕ που έβγαλε τις βάρδιες το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου. Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα των πραγματογνωμόνων των οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, αφού ανακαλύφθηκε μεταξύ άλλων και μια ουσία που δεν δικαιολογείται η ύπαρξή της στο σημείο του δυστυχήματος. Πρόκειται για το ξυλόλιο, μια ουσία έφλεκτη σαν τη βενζίνη, αλλά πιο επικίνδυνη και η οποία χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων για την όθευση καυσίμων. Μου έκανε εντύπωση έχουν αναβρεθεί και άλλες ουσίες, οι οποίες ενδεχομένως δεν δικαιολογούνται να βρίσκονται στον τόπο του δυστυχήματος. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή η αλήθεια. Θα κάνω το παν, με όσες δυνάμεις έχω, με τη βοήθεια των πραγματογνωμόνων, να αποδείξουμε και να ευερθεί η αλήθεια. Είναι σκοπός ζωής, το έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή. Και σε αυτό το πόρισμα, το τρίτο κατά σειρά, τονίζεται η απουσία του συστήματος τηλεδιοίκησης και του ETCS, τα οποία θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη σύγκρουση αν είχαν εγκατασταθεί. Αίτηση έφεσης κατά της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης υπέβαλε ενώπιον του εισαγγελέα εφετών η οικογένεια του Άλκη Καμπανού. Με την αίτηση, οι γονείς και οι αδελφοί του αδικοχαμένου Άλκη ζητούν να ακυρωθεί η πρωτόδικη απόφαση.
Στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης βρέθηκε σήμερα ο συνήγορος της οικογένειας του Άλκη Καμπανού. Κατέθεσε το αίτημα έφεσης θεωρώντας ότι το δικαστήριο αξιολόγησε εσφαλμένα κάποιες πτυχές της υπόθεσης και κυρίως δεν εκτίμησε σωστά το δόλο των 12 κατηγορουμένων, αλλά και τη συμμετοχή κάποιων εξ αυτών που κρίθηκαν ένοχοι ως συνεργοί στη δολοφονία του 19χρονου. Μην ξεχνάμε ότι το δικαστήριο τον έκρινε ενδεχόμενο από ανθρωποκτόνο, ο οποίος είναι ολοφάνερο ότι υπάρχει ανθρωποκτόνος δόλος, αν αναλογιστούμε τα μέσα των δραστών και τα σημεία που χτυπούσαν και τη διάρκεια της επίθεσης. Και το μερίδιο της συμμετοχής των 5 κατηγορουμένων που κρίθηκαν ως συνεργοί στη συγκεκριμένη επίθεση και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους οδηγούς των τριών αυτοκίνητων, δηλαδή πρώτο, πέμπτο και δωδέκατο κατηγορούμενο. Για την τύχη της αίτησης έφεσης θα αποφανθεί εισαγγελέας εφετών και εφόσον γίνει δεκτή, η υπόθεση θα κριθεί από μηδενική βάση στο Μικτόρκο το εφετείο. Για αυτά που ετούνται να ασκηθεί έφεση έχουν αποφασιστεί ομόφωνα από τα δικαστήρια, οπότε θεωρώ ότι σε ουσιαστικό επίπεδο δεν συντρέχει λόγος άσκησης έφεσης. Οι 7 εκ των 12 χούλιγκαν του ΠΑΟΚ είχαν καταδικαστεί σε ισόβια κάθερξη, καθώς κρίθηκαν ένοχοι ως συναυτουργοί στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βάρος του 19χρονου Άλκη. Ενώ οι υπόλοιποι 5 κρίθηκαν ένοχοι ως συνεργοί στην πράξη αυτή και καταδικάστηκαν σε πολυετής κάθερξης. Όλοι επέστρεψαν στις φυλακές μετά την ετιμιγορία του δικαστηρίου. Σε ένα επιχειρηματικό παράδοξο τώρα που θέτει στο επίκεντρο την πραγματική οικονομική θέση ομίλων που προχωρούν σε σειρά εξαγορών στη χώρα μας, ο λόγος για τον όμιλο United, κύριο μέτοχο της Nova, που όπως θα δείτε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και σημαντικό δανεισμό έχει και δάνεια διαθέτει σε συνδεδεμένα μέλη, όπως ο βασικός του μέτοχος, κύριο Σόλακ, ενώ παράλληλα υπόσχεται και μεγάλες επενδύσεις. Ο όμιλος United Group, ο οποίος εξαγόρασε τη Fortnet Nova και τη Wind στην Ελλάδα, φέρεται σύμφωνα με τις οικονομικές του καταστάσεις των δύο τελευταίων ετών να είναι ένας όμιλος με σημαντικές χρεώσεις και ζημίες που δεν παράγει μετρητά, αλλά με κάποιον τρόπο πληρώνει σημαντικά μερίσματα και αμοιβές διαχείρισης και χορηγεί δάνεια σε μετόχους και συνδεόμενα μέρη. Μάλιστα, όπως σημειώνει και ο επικεφαλής της BC Partners και κύριος μέτοχος της United Group, αυτό δεν εμποδίζει τον όμιλο από το να υπόσχεται ακόμη και επενδύσεις μαμούθ ύψους 2 δισεκατομμυρίων. Σήμερα κάνουμε μια πολύ σημαντική επένδυση 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία νομίζουμε θα προωθήσει πάρα πολύ την, και την, τις προοπτικές της χώρας, αλλά και πολύ περισσότερο, θα έλεγα, την οικονομική ευημερία και την κοινωνική ευημερία της πατρίδας μας. Τα ίδια κεφάλαια της United που φωτίζουν τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητά της εμφανίζονται αρνητικά κατά 288 εκατομμύρια ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου του 2022 και αποτελούν ένα πιθανό σημάδι οικονομικής δυσκολίας. Δεδομένου ότι ο όμιλος εμφανίζει υπεραξία 1,1 εκατομμυρίων ευρώ στον ισολογισμό του, μετά από ένα ξέσπασμα εξαγορών τα τελευταία χρόνια που χρηματοδοτήθηκαν από χρέος, τα ίδια κεφάλαια ενδέχεται να κινδυνεύουν να γίνουν περαιτέρω αρνητικά, εάν η απόδοση ορισμένων από τις αποκτηθήσεις εταιρείες δεν ανταποκριθούν στις προσδοκίες. Οι τραπεζικές υποχρεώσεις της United είναι σε απόλυτες τιμές, τουλάχιστον εντυπωσιακές, καθώς ξεπερνούν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και είναι ιδιαίτερα υψηλές ακόμη και με σχετικούς όρους. Άλλοι όμιλοι που δραστηριοποιούνται στα ίδια πεδία και θεωρούνται υγιείς, τείνουν να έχουν ως και διπλάσεις υποχρεώσεις σε σχέση με τα κέρδη τους προφόρων και αποσβέσεων τόκων, ενώ στην περίπτωση της United οι υποχρεώσεις αυτές αγγίζουν το πενταπλάσιο. Παρ' όλα αυτά, η United φαίνεται ότι κατάφερε να πληρώσει μεγάλα μερίσματα στους μετόχους της, όπως επίσης και παρατεταμένα δάνεια και προμήθειες διαχείρισης, όλα χρηματοδοτούνται από χρέος, αφού η επιχείρηση δεν δημιούργησε μετρητά. Παραδείγματος χάρη, ένα δάνειο 129 εκατομμυρίων ευρώ με επιπλέον 50 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα κατά τη διάρκεια του 2022 παραχωρήθηκε στον κύριο μετοχό της United Group, στην οποία ανήκει η Nova, κύριο Dragan Solak. Συνολικά και σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις στα τέλη του 2022, οι εταιρείες της United είχαν διαθέσει στα συνδεδεμένα μέλη 247 εκατομμύρια, εκ των οποίων 195 προσωπικά στον κύριο Solak. Έτσι προκαλείται απορία σε σχέση με τον πραγματικό και ουσιαστικό έλεγχο με βάση την εταιρική διακυβέρνηση που ασκείται στον όμιλο United από την πλειοψηφούσα εταιρεία BC Partners δια του εκπροσώπου της Νίκου Σταθόπουλου τη στιγμή που έχουν επενδυθεί από τους ομολογιούχους της εταιρείας δισεκατομμύρια ευρώ.
το είδος χρηματοοικονομικού προφίλ της United Group, αρνητικά ίδια κεφάλαια, υψηλό χρέος σε απόλυτο και σχετικό επίπεδο και ζημίες, θυμίζει αρκετά την κατάσταση που αντιμετώπιζε η Wind πριν από τη θεαματική αναδιάρθρωση του χρέους της ύψος 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2009. Και αυτό, παρά τις υποσχέσεις για επενδύσεις, πιθανότατα σημαίνει ότι ο όμιλος United εμφανίζεται τουλάχιστον εύθραυστος και εκτεθειμένος στην όποια οικονομική συγκυρία. Το pricefox.gr στέκεται δίπλα στους επαγγελματίες με τη νέα υπηρεσία σύγκρισης και αλλαγής επαγγελματικών προγραμμάτων ενέργειας εν όψη και του καλοκαιριού, όπου οι λογαριασμοί ρεύματος συνήθως είναι πιο αυξημένοι. Οι επιχειρηματίες φαίνεται να ανησυχούν για τους φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος την περίοδο του καλοκαιριού. Οι υψηλές θερμοκρασίες εντείνουν την ανάγκη για δροσιά με κλιματιστικά εντός των καταστημάτων, καθώς και για καλή συντήρηση των προϊόντων με επαγγελματικά ψυγεία. Το pricefox.gr αναγνωρίζει τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες και επιλέγει να τις στηρίζει έμπρακτα μέσω της εξοικονόμησης χρημάτων από τους λογαριασμούς ρεύματος. Η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης προγραμμάτων ενέργειας και προτείνει παράλληλα το πακέτο που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος ενέργειας είναι μια εύκολη και γρήγορη κίνηση που μπορεί να ελαφρύνει το λογαριασμό μιας επιχείρησης έως και 2.000 ευρώ το χρόνο. Το pricefox.gr φέρνει μοναδική οπτική στην αγορά με ένα προϊόν που προσφέρει ευκολία, ταχύτητα και εξατομικευμένη υποστήριξη. Η διαδικασία σύγκρισης και αλλαγής πακέτου ενέργειας μέσα από το pricefox.gr είναι απλή. Αρχικά, ο επιχειρηματίας μπαίνει στο pricefox.gr. Έπειτα, επιλέγει το υπάρχον πρόγραμμα ενέργειάς του, δηλαδή του ρεύματος ή του φυσικού αερίου ή ακόμη και συνδυασμού των παραπάνω. Και, μέσα σε ένα λεπτό, μπορεί να δει όλα τα προγράμματα της αγοράς χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτεί πολλαπλές ιστοσελίδες. Αφού επιλέξει το πρόγραμμα που ταιριάζει στις ανάγκες του, η αίτηση αλλαγής γίνεται αμέσως μέσω του pricefox.gr χωρίς επιπλέον κόστος. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τι γίνεται στα μέτωπα των πυρκαγιών. Είναι μαζί μας ο μετεωρολόγος μας Τάσος Αρνιακός για να δούμε πώς θα εξελιχθούν όμως οι άνεμοι απόψε, πρώτα Τάσο. Λοιπόν, οι άνεμοι θα συνεχίσουν την πνοή τους βόρειο-ανατολική, 30 μοίρες 40. Με εντάσεις 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ στα κανάλια εκεί ανάμεσα στα νησιά και τα ακροτήρια, αλλά και στις περιοχές που έχει εστίες πυρκαγιών. Ναι. Διότι πολλές φορές έχουμε πει ότι στις εστίες της πυρκαγιάς, εκεί στα μέτωπα δηλαδή, ο άνεμος και αυξάνει ένταση και διαφοροποιεί διευθύνσεις, καθώς στροβιλίζεται η κεωμένη μάζα και ανεβαίνει προς τα πάνω. Έτσι λοιπόν και σήμερα και το βράδυ περιμένουμε εντάσεις ιδιαίτερα ισχυρές στην Ανατολική Αττική. Στη Δυτική Αττική και στην Κορινθία τα πράγματα θα είναι 1-2 μποφόρ χαμηλότερα. Θα βοηθήσει αυτό και τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ναι. Την Κορινθία. Αλλά τα Δερβενοχώρια είναι δύσκολο να τα βοηθήσει πολύ, γιατί εκεί τα πράγματα ακόμα έχουν και μεγάλες εστίες, άρα οι αναζωπηρώσεις θα είναι δυνατές και χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Αύριο το πρωί οι άνεμοι θα ενταθούν πάλι, θα έχουμε πάλι 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ το μεσημέρι, αλλά από το απόγευμα και μετά σιγά σιγά θα εξασθενήσουν και μέχρι αύριο το βράδυ τέτοια ώρα σχεδόν θα έχουμε 3 με 4 το πολύ 5 μποφόρ. Αυτή η πτώση όμως των ανέμων αύριο θα δώσει την ευκαιρία στον Υδράργυρο την Πέμπτη, την Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο να φτάσει πάλι σε θερμοκρασίες επίπεδου καύσωνα με 42-43 βαθμούς Κελσίου. Δεν αποκλείεται τοπικά και 44 το Σαββατοκύριακο. Με ό,τι σημαίνει αυτό και για πυρκαγιές πιθανότητα, γιατί ερχόμαστε από ένα επιβαρημένο περιβάλλον. Βεβαίως και για πυρκαγιές, καθώς θα αυξήσει την ξηρασία. Πάλι θα αυξήσει την ξηρασία. Την όποια ξηρασία έχουμε θα την κάνει ακόμα περισσότερη. Άρα οι φωτιές πάλι θα είναι ιδιαίτερα πρέπει να είμαστε σε συναγερμό. Σε συναγερμό, καθώς και η καιόμενη ύλη, δηλαδή η επιφάνεια της γης, αυτή τη στιγμή είναι γεμάτη από χορτάρι ξερό που έχει αναπτυχθεί λόγω των βροχών των προηγούμενων μηνών. Ναι. Χρειάζεται επαγρύπνηση, προσοχή και δυστυχώς θα πέφτουμε από καύσωνα σε πυρκαγιές και από πυρκαγιές σε καύσωνες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Για να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στα μέτωπα τώρα των πυρκαγιών. Ξεκινάμε με τον Θάνο Κλωνόπουλο. Θάνο.
Και πριν από λίγα λεπτά, Ρίτσα, υπήρξε νέο μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της Νέας Πέραμου να είναι σε ετοιμότητα. Ακριβώς αναφέρει ότι αν βρίσκεστε στη Νέα Πέραμο, παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών, καθώς υπάρχει δασική πυρκαγιά στην περιοχή. Τώρα, εδώ που βρισκόμαστε στη Νέα Ζωή, οι πυροσβέστες αυτή τη στιγμή σβήνουν και τα τελευταία καντιλάκια, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, προκειμένου να μην υπάρχει κάποιος κίνδυνος αναζωπήρωσης και προκειμένου, επειδή είναι και αστικός ιστός εδώ πέρα, να μην κινδυνεύσουν περιουσίες σε περίπτωση αναζωπήρωσης. Η κατάσταση βέβαια παραμένει και εξακολουθεί να είναι δύσκολη σε όλη τη Μάνδρα. Όπως μας είπανε χαρακτηριστικά, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ανατολικά προς Ασπρόπυργο, όπου και εκεί η φωτιά συνεχίζει και καίει, ενώ και δυτικά υπάρχει πρόβλημα, καθώς εκεί πέρα είναι πυκνό δάσος με πεύκα και η φωτιά εξαπλώνεται και από εκεί πέρα. Εδώ πέρα οι κάτοικοι, Ρίτσα, όπως καταλαβαίνουμε, θα ξαγρυπνήσουν σε όλη την περιοχή, καθώς είναι σε επιφυλακή για την περίπτωση εξάπλωση ή οποιοδήποτε αναζωπήρωση. Θα είναι μία νύχτα αγωνίας, ακόμα μία νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους. Θέλουν να πιστεύουν πως θα μπορέσει κάπως να ελεγχθεί η φωτιά, να τεθεί υπό έλεγχο. Σε λίγη ώρα και όποια εναέρια μέσα επιχειρούσαν θα σταματήσουν, ναι, τις ρήψεις, καθώς πέφτει η νύχτα. Και όπως είπαμε, θα είναι μια ακόμα δύσκολη νύχτα, μια δεύτερη δύσκολη νύχτα για την Αττική. Ναι, για να πάμε και στη Γεωργία Λαγού. Γεωργία. Καλησπέρα, Ρίτσα, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω αν βλέπετε την εικόνα που σας μεταδίδουμε αυτή την ώρα. Υπάρχει μια μεγάλη αναζωπήρωση εδώ στο σημείο στην αστική Ελευθύνα Θιβών. Αυτή την ώρα σε μια δασική έκταση, πραγματικά στην αριστερή πλευρά καίγεται όλο το βουνό. Οι πυροσβέστες βρίσκονται μέσα, έχουν ρεχθεί στη μάχη και η εικόνα που σας μεταδίδουμε αυτή την ώρα έχει φουντώσει όλο αυτό το μέτωπο. Οι Ρουμάνοι πυροσβέστες έχουν δημιουργήσει μια ανθρώπινη αλυσίδα έτσι ώστε να μπορέσουν να αντικαταστήσουν τη φωτιά, η οποία βρίσκεται σε χαράδρα. Ξεκίνησε από εδώ την κατέσβεσα και έχει προχωρήσει από πίσω. Αυτό ρητέο συμβαίνει όλη την ώρα, όλη τη μέρα εδώ, εκεί που οι πυροσβέστες επιχειρούν σε ένα σημείο, σε ένα μέτωπο. Ύστερα η φωτιά και πάλι φουντώνει. Και πάλι υπάρχουν πύρινες γλώσσες, οι οποίες καταπίνουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Να σας πω πως μέχρι και αυτή την ώρα αυτό που μας μεταφέρουν είναι ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση και στο Λουτρόπυργο. Από εδώ ξεκίνησε η φωτιά που πήγε προς τα πέρα. Νομίζω βλέπετε και αυτή την εικόνα που σας μεταδίδει. Είναι πραγματικά απελπιστική, είναι ένα τεράστιο μέτωπο. Είναι ένα τεράστιο μέτωπο, έχουμε μια πολύ μεγάλη αναζωπήρωση εκεί που βρίσκεται η Γεωργία Λαγού. Για να πάμε και στην Άννα Νικολάου. Άννα. Ρίτσα, βρισκόμαστε στο Λουτράκι. Υπάρχουν ακόμα ενεργές, διάσπαρτες εστίες, όπως μπορείτε να δείτε. Μέχρι και πριν από λίγο βλέπαμε ένα αέρια μέσα να περνούν από πάνω μας και να κάνουν ρήψεις νερού. Βέβαια, όσο πλησιάζει η δύση του ηλίου, δυσκολεύει η κατάσταση, επιβαρύνεται, καθότι δεν θα μπορούν να επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Οι πήγες και ενέργειες δυνάμεις μέχρι τώρα είναι επιποδός, προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά. Βλέπετε τώρα διάσπαρτες εστίες πάνω στο βουνό. Έχει κατακάει η πυκνή βλάστηση εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε. Ένα δάσος ολόκληρο με παρθένα, ένα παρθένο δάσος. Όταν είχαμε έρθει εδώ, Ρίτσα, πραγματικά ήταν καταπράσινο. Ήχησε και το 112 λίγο πριν τις 7 το απόγευμα για εκένωση του οικισμού Γλυκιά Ζωή, έτσι ώστε να φύγουν οι κάτοικοι προς τους Αγίους Θεοδόρους. Θυμίζουμε ότι ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 6 μήνες για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της φωτιάς που έχει κατακάψει ολόκληρα στρέμματα αλλά και σπίτια στην περιοχή. Ακούμε τώρα, να βλέπουμε τώρα το ενέργειο μέσο να κάνει ρήψη νερού στην εστία της φωτιάς που σας μεταδίδουμε. Έκανε τη ρήψη. Συνεχίζονται οι ρήψεις νερού από ενέργεια μέσα μέχρι και να δύσει ο ήλιος. Είναι δύσκολη η κατάσταση διότι υπάρχουν πολλά ενεργά και διάσπαρτα πύρινα μέτωπα. Ελπίζουμε να οριοθετηθεί γρήγορα και να μην έχουμε άλλες ζημιές, Ρίτσα. Μακάρι, Άννα. Για να πάμε και στο Γιάννη Αρβανίτη να μας πει για επιχειρήσεις διάσωσης. Γιάννη.
Ναι, λοιπόν, δεν είναι μόνο το έργο της πυρόσβεσης. Εδώ βλέπουμε αστυνομικούς της ομάδας Δίας, της ΟΠΚΕ και άλλων υπηρεσιών, οι οποίοι επιχειρούν με σκοπό τον απεγκλωβισμό πολιτών από τους οικισμούς της Μάνδρας. Είναι από τα Παλαιοκούνδωνα, είναι από την Αγία Σωτήρα, είναι από, από τη Νέα Ζωή. Οι αστυνομικοί έχουν λάβει εντολή όταν οι πυροσβέστες ζητήσουν να εκενωθούν περιοχές, να πάνε σε αυτούς τους οικισμούς, να πάνε πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι, ούτως ώστε να βγάλουν τους ανθρώπους, να τους ζητήσουν να απομακρυνθούν από εκεί. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κυριολεκτικά στα χέρια έβγαλαν ηλικιωμένους και ανήμπορους ανθρώπους. Τώρα τέθηκαν, είναι πολύ καλύτερη εικόνα από στα δύο μέτωπα τα οποία ήταν σε εξέλιξη στην Θεσσαλία, στη Λάρισα και στη Μαγνησία. Ενώ έχουμε ένα νέο μέτωπο στον Έμπονα της Ρόδου. Μεγάλη κινητοποίηση, επιχειρούν 4 εναέρια μέσα, 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Ο Έμπονας είναι στο κέντρο του νησιού, είναι ο αμπελότοπος της Ρόδου, πολύ γνωστός αμπελότοπος για τους λάτρες του κρασιού. Υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις με αμπέλια, καλλιέργειες και ημιδασικές εκτάσεις, οι οποίες αυτή την περίοδο είναι η ξηρασία, δυστυχώς είναι άσχημος παράγοντας εκεί σε αυτή τη φωτιά. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη.